ξέρες, όλο το έθνος προσκυνάει. Σοβράκα και φανέλες. Εγώ τον σκότωσα, εγώ το παραδέχομαι, εγώ τον σκότωσα, το ομολογώ. Καλά, 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 καλά για την Κύπρο. Εσύ μας μάρανες. Αυτάκης ο δεύτερος, ο σεμνός, ο ταπεινός. Πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Δεν τη γουστάρει την δουλειά αυτή. Έχουμε και το Γιωργάκη, θα κυβερνήσει και ο Γιωργάκης. Έχουμε να γελάσουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο της εκπομπής έναν καλλιτέχνη, έναν δημιουργό που δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Θα τον ρωτήσω και θα μας πει. Κάνει πάρα πολλά πράγματα, το ξέρετε όλοι σας. Τον κύριο Τζίμι Πανούση. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Να σας μιλάω στον πληθυντικό ή στον ενικό? Στον ενικό, να μην. Το προτιμάτε? Προτιμώ. Ωραία, λοιπόν, να μιλήσουμε στον ενικό. Και καταρχήν, πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής ιδιότητά σου. Τι θα έλεγες ότι είσαι? Τελευταία μ' αρέσει να λέω ότι είμαι όρθιος κωμικός. Όρθιος κωμικός. Αλλά επειδή κάνω και άλλες δουλειές, μ' αρέσει να είμαι συλλέκτης γυναικείων οργασμών. Μ' αρέσει πολλά. Αυτό αυτή. Είναι παλιό. Είναι παλιά δουλειά. Είναι παλιά δουλειά. Χειριστής γλώσσας. Χειριστής γλώσσας. Μ' αρέσει να χειρίζομαι τη γλώσσα. Το όρθιος κωμικός βγαίνει επειδή το πρόγραμμά σου στο πρόγραμμα σου όρθιος? Ναι, ναι. Τώρα που είσαι καθιστός, ας πούμε. Δεν θα έχουμε τόσο πολλά αστεία. Δεν θα έχουμε πολλά αστεία. Αυτό... Είναι πιο σοβαρό. Θα είναι πιο σοβαρό. Καλά. Εγώ θα είμαι σοβαρή. Θα κάνω τις ερωτήσεις μου. Τώρα από εκεί και μετά, αν θα είναι σοβαρό, δεν φαντάζομαι να το λες αλήθεια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ήρθα και είδα το πρόγραμμα προχτές, έτσι. Και είδα μέσα στα διάφορα που έχεις και σατιρίζεις ότι τα έχεις βάλει με την τηλεόραση. Σπάνε τηλεοράσεις. Λες, φευγάτε, μην κάθεστε σπίτια σας, μου βλέπετε τηλεόραση. Εσύ πώς είσαι εδώ απόψε? Δεν είναι αντιφατικό τούτο εδώ? Είμαι αντιφατικός σαν χαρακτήρας, αλλά θέλω να πω ότι την αγαπά του τηλεόραση, άσχετα αν δεν εμφανίζομαι συχνά. Δηλαδή, έχω 2 χρόνια σχεδόν, 3 να βγω στην τηλεόραση, γιατί μου αρέσει να είμαι star. Μου αρέσει να είμαι star. Έτσι πρέπει. Και ακριβοθόρητος. Έτσι πρέπει να κάνει ένα star. Ναι, όχι, την αγαπά τηλεόραση, όπως είδες, είναι και μέρος της δουλειάς μου. Χειρίζομαι την εικόνα, μου αρέσει να παίζω με την εικόνα. Αλλά επειδή την αγαπάω, στενοχωριέμαι κάθε φορά που πάω, γιατί είναι ακόμα στην αρχή της τηλεόρασης και ο καθοδικός σωλήνας δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει έτσι το. Ποιος? Ο καθοδικός σωλήνας αυτός. Σε καθοδικό σωλήνα είμαστε. Ποιος είναι ο καθοδικός σωλήνας? Εσένα σ' αρέσει το πλάσμα? Ο καθοδικός σωλήνας είναι η τηλεόραση. Αχ, να πω ότι έχω τα χεράκια μου, όχι όπως ευνότητα τα έχω έτσι. Τα έχω για να κρύβω τους κοιλιακούς και συγκεκριμένα τον κοιλιακό. Έχω έναν. Έναν και γυμνασμένο, ναι. Ένα σαν δοσιάκι που έχει πολλού. Δεν μου λες. Εντάξει, το ξεπέρασες στη τηλεόραση εύκολα. Ναι. Ναι. Το ξεπέρασα. Δηλαδή, γιατί κάποιος θα πει ότι αυτό το οποίο του σατιρίζεις δεν είναι αλήθεια, το κάνεις έτσι. Γιατί είναι εμπορικό, περνάει. Σου λέει, άντε τώρα σατιρίζουμε τηλεόραση, κάποιους πολιτικούς κτλ. Την αγαπάει ο κόσμος στην τηλεόραση. Ναι. Και δεν κάνουμε τίποτα επί τούτου. Και θέλω να σου πω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει άμα είσαι ψεύτης. Και νομίζω εκτιμάει μια αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που. Πρόστιχες. Όχι. Όχι. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που προφανώς τις έχουν κάνει και άλλες φορές και κάποιες που πιθανόν δεν τις έχουν κάνει, γιατί βγαίνουν από αυτά που κάνεις τώρα τα πιο καινούργια. Ωραία. Λοιπόν, γιατί επιμένεις τόσο πολύ συνέχεια στη χυδαιότητα? Στη χιδαιότητα. Τι εννοώ χιδαιότητα, με ρωτήσεις, γιατί εγώ κάνω ερωτήσεις. Ναι. Ναι. Χωρίς εισαγωγικά τη λες, τη χιδαιότητα τη λες. Χωρίς εισαγωγικά το λέω, ναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χιδαιότητα, γιατί πάλι υποτιμάς τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει τον κόσμο να πληρώνει ένα εισιτήριο για να βλέπει κάτι χιδαίο. Μα έτσι μιλάμε καθημερινά, ας πούμε. Όμα η τέχνη δεν είναι καθημερινότητα, είναι άλλο πράγμα. Αν μπερδέψουμε αυτά τα δύο, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν είναι ακραία. Όχι, νομίζω ότι είναι καθρέφτης. Και νομίζω ότι είναι ένα καθρέφτης. Ούτε καν παραμορφωτικός, δηλαδή η πραγματικότητα. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι χειρίζομαι και σατιρίζω τον υπαρκτό σουρεαλισμό. Δηλαδή ναι. Αυτό που γίνεται το καθημερινό. Δηλαδή, όσο και να σατιρίσει το Χριστόδουλο, ας πούμε, ο ίδιος αυτοσατιρίζεται με τέτοια ένταση. Διάβασα προχθές, ας πούμε, χθες συγκεκριμένα στην Ελευθεροτυπία, ότι ο αριθμός της ταυτότητάς του αρχίζει από 666. Είναι σατανιστής πατενταρισμένος. Αυτό είναι αληθινό το. Είναι αληθινό, ναι. Όλα αλήθεια, δεν πούμε τίποτα ψέματα σήμερα. Ο αριθμός της ταυτότητάς του αρχίζει από 666. Ναι, και δεν το έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να το αλλάξει κιόλας, γιατί θα πρέπει να πάρει ταυτότητα χωρίς το θρήσκευμα. Να σου πω όμως τώρα κάτι.
το να σατιρίζεις το θρησκευτικό αίσθημα ή αυτούς που εκπροσωπούν. Όχι, δεν είναι. Το να εμφανίζεις φέτος την Παναγία σαν κότα, δεν νομίζεις ότι είναι πολύ ακραίο πράγμα και ότι δεν υπάρχει λόγος να ενοχλείς αυτούς οι οποίοι πιστεύουν? Όχι, αυτό που εμφανίζω στο πρόγραμμα, είδες, είναι η απάντηση των μουσουλμάνων σε εισαγωγικά στα σκίτσα του Μωάμεθ, τα περίφημα. Δηλαδή, πρέπει να αντέχουμε και εμείς τον σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό μας. Τι θες να πεις? Θες να πεις ότι επειδή κάποιοι χριστιανοί σατήρησαν όχι κάποιοι, το... πολλοί. Κάποιοι, τέλος πάντων. Εμείς δεν το αυτοί κάνουμε. Αυτοί δανείοι που μας πήραν τη φέτα μέσα από το στόμα. Ναι, αυτοί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να το κάνουμε, να σαρκάσουμε τη δικιά μας θρησκεία. Αυτό έχει λογική σάτιρας, λογική χιούμορ. Αυτό το κρίνει ο κόσμος πάντα. Θα το πούμε. Εσύ πώς το έχεις δει? Ο κόσμος το δέχεται? Γιατί έχεις πάρα πολλές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο. Νομίζω. Αν είδες την παράσταση, νομίζω να δεις καμιά αντιδράση τέτοια. Δηλαδή, εννοείς στους ανθρώπους που έρχονται να τη δούνε? Ναι. Εντάξει, αυτή δεν θα είναι το βασικό κριτήριο, γιατί αυτοί που έρχονται ξέρουν ότι θα το δούνε και αυτό. Εντάξει, δεν ξέρουν τα πάντα, μα τα ξέρουν όλα, δεν ερχόντουσαν να πληρώσουν εισιτήριο. Έρχονται γιατί δεν ξέρουν ότι θα δούνε. Να σου πω, δεν μιλάς λίγο πιο δυνατά, γιατί κοντεύω να μην σε ακούω, Όχι, μιλάω σιγά. Ανάλογα με τι ερωτήσεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι, οι ερωτήσεις είναι χαμηλότονες? Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το τίτλος του φετινού σου σόου, το Βασίλερος Βρώμας. Βασίλερος Βρώμας. Τι είναι? Βασίλερος Βρώμας είναι ένα. Το άκουσα από ένα μικροπολιτή στο Μεξικό που ήμουν στην αρχή του χρόνου εκεί. Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα κτλ. Και μου άρεσε πολύ. Πουλάει και γυαλιά αυτό. Ένα μικροπολιτή που λέγε γυαλιά. Γυαλιά αστεία. Δηλαδή φώναζε στον δρόμο. Βασίλερος Βρώμας. Βασίλερος Βρώμας. Και μόνο τι σημαίνει αυτό? Δεν το έχω ψάξει πολύ. Εδώ τα καλά γυαλιά, α πούμε, κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν ξέρω, το Βρώμας σημαίνει αστεία, νομίζω. Βρώμας σημαίνει αστεία. Εμένα αυτό που το μεταφράζω κατά τη γνώμη μου είναι αστεία για το τίποτα. Τίποτα είναι αστεία, κάπως έτσι. Α, δεν σημαίνει τίποτα αυτό το Βασιλέρος Βρώμας, δηλαδή. Μ' αρέσει σαν ηχητικά, σαν. Μάλιστα. Λοιπόν, προνομιακό σου πεδίο στη σάτιρα που κάνεις είναι πάντα η πολιτική, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ τα φετινά σου κομμάτια, θέλω να δούμε με τους τηλεθεατές μας κάποια από αυτά και μετά να κουβεντιάσουμε. Ωραία. Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουν. Κωστάκης ο δεύτερος, ο σεμνός, ο ταπεινός, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Δεν τη γουστάρει που λέει αυτή. Δεν την μπορεί. Τον έχει βάλει να φύγει η οικογένειά του με το ζόρι να πει. Σαν να πάει στο μαγαζί μου, πατέρα μου, έφυγε στην πελατεία, επειδή έχει το όνομα να πω. Τη φίλη σου να ψηφίσω τώρα. Και αυτό δεν μπορεί. Το είναι και παχουλό το καημένο, σου κύωρε τα κουτάκια. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί. Αυτό κάνα κοντοσούλη, κάνα τη γητή, να πει μόνο Βαρσενέγκη. Και θέλει να ξεκουράζει να του πάνε τα νεύρα και αν δεν την μπορεί τη δουλειά. Έκανε προσπάθειες ο Κωστάκης, έκανε τότε τον ανασχηματισμό, μετασχηματισμό, με τις προθέσεις τα μπερδεύω, κακή πρόθεση έχω πάντως. Και έβαλε, έκανε κάποιες αλλαγές, η πιο πετυχημένη δεν θα πω ποια είναι, ο Βουλγαράκης μ' αρέσει. Βέβαια δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ο Μαράκης, ποιος είναι ο Βουλγαράκης, ακόμα δεν τα πέρα. Θέλω άλλα 50 χρόνια ακόμα, δεν ξέρω γιατί κάποιος γύρω μουστάκι και το κόψει, κάτι μπερδεύει. Πάντως ο Βουλγαράκης, εγώ σαν άνθρωπος του πνεύματος, διότι ξέχασα και αυτό να το πω, του πνεύματος. Του πνεύματος μας αρέσει ο Βουλγαράκης διότι ήταν, έχει τα προσόντα. Έχει σπουδαγμένο το παιδί, είναι ηλεκτρολόγος τα ΤΕΗ. Έχει, ας μιλάμε ότι ξέρει, ας πούμε. Έχει μια καή μια ασφάλεια στον πολιτικό πολιτισμό. Ποιος θα την αλλάξει? Κάθε άσχετος κουλτουμιάτης θα πούμε. Δεν τα εκτιμούμε. Σιγά Βουλγαράκης. Τώρα μαθαίνει να πούμε για δημοσιογραφική σου ρεαλισμό και τα λες, θα τα μάθεις. Πάμε κυφισμό, θέλει 25-30 χρόνια, εμείς δεν περιμένουμε. Εμείς έχουμε βάλει τους άνθρωπους στη λάτσα, είναι δύσκολο για αυτό. Τι κάνει κάθε μέσα. Francis Ford Coppola, Rainer Werner Fassbinder και ξέρω ψωμί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι έχουμε και το Γιωργάκη. Θα κυβερνήσει και ο Γιωργάκης. Έχουμε να γελάσουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ. Ανέβηκε ήδη στο γάλα από το χθεσινό να πούμε, είχε ανέβει μισή μοναδούλα. Θα γέλασε κάτι κάτω που σ' άρεσε να πούμε. Γιατί είναι πολύ διασκεδαστικό ο Γιώργος. Περνάμε και αυτό το καημένο δεν τη θέλει. Μάνα του το έχει πάλι. Στην επειδή ήταν ο πατέρα σου την ίδια δουλειά, δεν είναι σωστά πράγματα. Να φέρω εγώ τώρα το γιο μου να λέει αστεία εδώ. Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ το μαγαζί να συνεχιστεί, λέει. Ταλαιπωρούμε και εμεί οι καλλιτέχνε έχουμε το ίδιο με βγάζουμε και εμεί τα παιδιά μα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί το καλλιτεχνικό κύκλωμα και από το. Ο Διονυσίου τρία παιδιά έχει.
είναι ο Κόκοτας με το λόγο Πάριος με το παιδί του. Δηλαδή ο Νταλάρας, ο Λούπας ο Νταλάρας που έκανε το τύπο αυτό, ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων. Δεν είναι σωστό. Αυτό πρέπει αυτή η κληρονομική δημοκρατία που έχουμε πρέπει να φέρει τέλος, να τελειώνουμε. Και να πούμε ότι ο Γιωργάκης έκανε και μια κίνηση ματ. Μια κίνηση ματ. Του αρέσουν τα PlayStation, θα του αρέσουν. Παίζει σκάκι από το κομπιούτερ κτλ. Και έκανε, ζήτησε από τη μάνα του κάτι να εντυπωσιάσει γιατί έγινε και πρόεδρος του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Κινήματος. Δεν θα μην γελάμε μόνο εμείς, θα γελάμε και ξένοι. Μάλιστα, λοιπόν. Προνομιακό σου πεδίο, έτσι. Μας παίρνει η κάμερα. Όχι, μας παίρνει η κάμερα. Μας παίρνει η κάμερα. Τις ματάρες μας. Κάπου... Να σου πω αλήθεια. Αυτό που λες ότι είδα το χάρο με τα μάτια σου. Ναι. Αυτό το έγραψες για μένα. Όχι, καλά. Η επόμενη πραγματεία μου θα είναι για σένα. Γιατί, τώρα είναι, θα ήτανε, θα είναι, κόλλαγε. Είναι υπότιτλος στην καινούργια μου νουβέλα. Ναι. Κώδικας Γκαμίση. Είδα το χάρο με τα μάτια beep. Σου. Βάλουμε μπιπ εδώ. Βάζουμε beep, θα βάζουμε έχει beep. Παραγίνει αυτό με τα μπιπ. Είναι λίγο ξεφτύλα. Ξέρεις τώρα στα δορυφορικά που βλέπω το, τα MTV και αυτά διεθνώς έχουν καταργήσει το μπιπ και κόβουν τη λέξη. Ακούσαν τραγούδι του Eminem και δεν καταλαβαίνεις. Εμείς χάλες τηλεόραση. Πας, ανοίγεις τον ήχο, το φτιάχνεις. Ναι. Σε βρίσκει τελείως αντίθετο αυτό. Ναι, δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας το λέει. Όχι, μωρέ, δεν είναι έτσι. Όπως θέλει, όποτε θέλει, όταν κτλ. Όχι, αλλά έχουμε μια παγκόσμια χούντα, ας πούμε, να κανονίζει τι θα θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι το θέμα ότι κάποιος επιλέγει. Δεν μπορούμε να υποτιμάμε τον κόσμο. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα, μην την ξυρίσω. Δηλαδή, όποιος θέλει επιλέγει, δεν του αρέσει κάτι, αλλάζει και βάζει άλλο κανάλι. Εδώ διαφωνώ μαζί σου. Ναι. Δεν έχεις δίκιο. Γιατί ξέρεις πως οι άνθρωποι ενοχλούνται από αυτό. Να αλλάξουν, κανάλι, να βάλουν της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι άλλο. Τι να σου για καλά να ακούνε εμάς. Εμείς τα λέμε πρόστιχα, τα λέμε βρωμόλογα και τέτοια. Για απόψε, μιλάς γενικότερα. Γενικότερα. Είναι λιγάκι το ραδιοτηλεοπτικό το έχει υπόψη. Ναι, ναι, θέλει τα πιστοποιητικά πρόστιμα, ναι, και τα πρόστιμα, λοιπόν. Ραδιοτηλεοπτικών φρονημάτων. Mm-hmm. Ξέρεις, τα συμβούλια σε όλο τον κόσμο τέτοιου τύπου πρέπει να πω ότι λειτουργούνται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, προστατεύουν τον τηλεθεατή. Δεν κοιτάνε να κάνουν χουντικές, ας πούμε, αποφασίζουμε και διατάζουμε, γιατί έχουν παραξηγήσει το ρόλο τους. Ναι, εντάξει. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να σου πει ότι η ελευθερία δεν είναι ντε και καλά ασυνδοσία. Δηλαδή, κάπου η δικιά σου ελευθερία. Μα δεν είπαμε ασυνδοσία. Ακουμπάει στην. Γιατί, εάν εμένα δεν μου αρέσει αυτό το οποίο κάνεις, γιατί πρέπει να το υποστώ. Αλλάξε με, δεν είναι εύκολο δεν το σπίτι σου, ένα δημόσιο μέσο το οποίο είναι σαν να ανοίγεις τον ντουλάπι του σπιτιού σου, είναι δύσκολο να πεις άλλαξε το. Να πάμε συνδρομητική τότε, έχεις δει τι παίζεις συνδρομητική το βράδυ. Αυτό είναι μια άλλη ιδέα. Δεν, όχι, πάμε χειρότερα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου βάλω θέματα της τελευταίας περίοδου, έτσι για να είμαστε επίκαιροι. Και θα σε ξεκινήσω όχι από πολιτικά. Θα πάμε και στα πολιτικά. Θα σε ξεκινήσω από τα καλλιτεχνικά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, Eurovision. Πες μου πώς τη βλέπεις όλη αυτή την ιστορία. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει το Vision, το Euro δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, είναι λίγο. Ήταν ένα πανηγυράκι που διασκεδάζαμε παλιά. Θυμάμαι ότι μαζευόμαστε εμείς παρέα και πάντα στο Eurovision και φτιάχναμε ντομάτες γεμιστές και τις πετάγαμε ό,τι περισσεύε στην τηλεόραση. Δηλαδή, το διασκεδάζαμε. Τώρα γίνει πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό και είναι το επίπεδο πολύ χαμηλό. Γελάς κάποια στιγμή, αλλά κάποια το γέλιο παγώνει στο πρόσωπό σου. Γιατί το βλέπεις έτσι, δεν το βλέπεις από την ανάποδη μεριά. Να δεις ότι οτιδήποτε προβάλλει μία χώρα, ναι, δεν απαραίτητα να έχει προδιαγραφές και υψηλά κριτήρια, έτσι, όχι, το αντίθετο, τέχνης και τα λοιπά. Τι κριτήρια έχει δηλαδή τώρα. Πανηγυράκι, πανηγυράκι. Ναι, ως πανηγυράκι είναι... να το αντιμετωπίσουμε, γιατί να το αντιμετωπίσουμε ως εθνικό θέμα. Και πανάκριβο, έτσι, ναι, είναι γελίο. Ότι πάει σε εθνικό θέμα. Ναι. Και βάζουμε ανθρώπους και ψηφίζουν, στείλουμε ολόκληρα συστήματα. Δηλαδή είναι απαράδεκτα, δεν είναι. Ναι, τι το κακό να ψηφίζουν άνθρωποι, είναι ένα καινούριο. Το στημένα, λέω. Στημένο, λες, τα SMS είναι στημένα. Στημένα. Πώς βγήκε η Ντόρα, καλύτερη δήμαρχος. Η Ντόρα δεν βγήκε με SMS. Με SMS, με το διαδίκτυο. Ψηφίσαμε το διαδίκτυο. Τα δικά μας παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς πάμε στη Eurovision φέτος, γιατί νομίζω έχεις και στο πρόγραμμά σου κάποια. Ναι, ήταν και εγώ, είχα μια συμμετοχή. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι πάνε, πώς πάνε κτλ. Για να δούμε και τη δικιά σου συμμετοχή. Για να δούμε. Αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με τιμάει διαλέγοντάς με να την εκπροσωπήσω μουσικά. Εδώ μου φαίνεται με κατεβασμένα μάτια αυτή τη στιγμή, δηλαδή επιλέγει εσάς και αφήνει πάνω σας να επιλεγεί όλο το υπόλοιπο σχήμα. Ήθελα κάτι αισιόδοξο. Go
κάτι δυνατό. Κάτι που να έχει ρυθμό. Το τραγούδι που ήταν και μια επιθυμία προσωπική της Άννας Βύση που έχει γράψει ίδια τους στίχους και το ικανοποίησαμε αυτό το αίτημα, μας το ζήτησε η Άννα και το... Πηγαίνω με πίστη, με όρεξη, με κέφι και με ένα τραγούδι έτσι όμορφο, καλοφτιαγμένο, αξιοπρεπέστατο, που έχει και πάθος, που έχει μελωδία, που το θυμάσαι. Να πω ότι το είχα προβλέψει το τραγούδι αυτό και τελικά βγήκε αληθινή. Είναι ένα τραγούδι που επιτέλους η Άννα τραγουδάει με την ψυχή της. Σάκης ήταν πολύ ωραίος όταν γνωριστήκαμε στο California. Γελάγαμε για όλα τα φαγητά τα ελληνικά που μας αρέσουν και τέτοια. Όταν άκουσα ότι ήταν στην Ελλάδα, ήταν τελειωμένο στη δική μου καρδιά. Ήθελα να έρθω πίσω και ήταν καλή ευκαιρία να έρθω. Και γι' αυτό είπα ναι. Σ' αρέσει το τραγούδι αυτό, η μπαλάντα. Αυτό του Michael Jackson είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Του Michael Jackson. Έχει και ωραία, το υποστήριζε βιντεακά ο Michael, γιατί είναι και δικό μας παιδί ο Michael. Το υποστήριζε με αράπικα φιστίκια φορτογραφημένα αρνητικά. Δηλαδή είχε ιδεούλες, έκανε εδώ, τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Θέλω να πω ότι είχα και εγώ συμμετοχή, δηλαδή έκανα υποψηφιότητα. Είχα και μεγάλη αγωνία στο διαγωνισμό για που θα προκριθεί, που αγωνίστηκε με τον εαυτό της η Βύση και κέρδισε. Γιατί ο μετρησμός μου άφησε και δεύτερος. Αλλά τώρα δεν κάνω πλάκα. Όχι, ούτε εγώ. Πολύ σοβαρά μιλάω. Αυτό ήταν διαφημιστικό της Βύση τώρα, επειδή παίζει αυτό. Αυτό που δείξαμε εμείς. Είναι σε παρεθνικό δίκτυο. Όχι, απλώς ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τα τραγούδια. Όχι. Ναι. Καλά έκανες και το έδειξε, δεν το είχα δει. Λόγω δουλειάς δεν το είχα δει. Δεν είχα δει το τραγούδι αυτό. Όπως εσύ είσαι φαν της Βύση, έχεις τραγουδήσει κιόλας. Τραγουδάω Βύση. Πάντα Βύση και βοηθάω. Και έχουμε ένα βίντεο κάποιο... που τραγουδάς Βύση. Ναι, πάντα. Το δούμε, να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε, νομίζω. Αγιά, να το δούμε. Πάμε. Και μια ζημάρα σαν έχει λωθεί μου τη νύχτα και μοιάζει ο θάνατος σαν να είναι η ζωή για μένα. Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες δίπλα να έχει τελέξει στο πρόσωπο και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν από μινάρι από καφές σε φριτζάνι. Βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο μαζί. Μες στο καθαρί αυτό το πρόσωπο μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο. Και με τρομάζει. Στον εαυτό σου. Πήγα να την πατήσει. Στο λεωφορείο. Θα γελάσει πολλοί κόσμος πάντως. Και με το τραγούδι. Να σου πω, είσαι... Να σου πω, θα βγούμε τέταρτη, επειδή το ξέρω. Και πάμε και δέκα τέταρτη. Όχι, τέταρτη το ξέρω για να ποντάρουμε στα στοιχεία. Εννοείς τέταρτη στην Eurovision. Στην Eurovision, ναι. Γιατί? Το προβλέπουμε. Μα κάνουμε προφητείες. Είναι το χόμπι μου. Το τέσσερα δεν είναι κακή θέση. Όχι, καλή, πολύ καλή θέση. Μια χαρά θέση είναι, ναι. Έχουμε πάρει και χειρότερες. Αλλά εγώ δεν είμαι πιο αισιόδοξη. Για να δούμε. Ναι, είμαι πιο αισιόδοξη. Ήσουν καταπληκτικός ως Βύση πάντως, έτσι. Ναι, ναι. Μα στη Βύση το οφείλω. Στη Βύση και στο
στο τραγούδι που είχε γράψει ο Καραβέλας, ο οποίος είναι, πρέπει να είναι μετεμψύχωση του Σοπέν. Εγώ τα ψάχνω στο διαδίκτυο, υπάρχει μια διεύθυνση που σου βγάζει τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή. Εγώ ήμουν κορεάτισα ποιήτρια αντιστασιακά του 18ου αιώνα. Κορεάτισα ποιήτρια. Μπορεί να ψάξει, τι ήμουν κι εγώ. Το κοίταξα, πρέπει να πω. Έψαξα λίγο πριν έρθω. Τι ήμουν εγώ. Μικροβιολόγος στην αυλή. Μικροβιολόγος. Λοιπόν, μου λένε ότι εδώ δεν αντέχουν άλλο και πρέπει να δώσουμε διαφημίσεις. Λοιπόν, διαφημίζει και επιστρέφω. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι χαζοί. Θα είσαι μόνος σου πάνω στις Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να αφήσουμε την Eurovision τώρα, έτσι αρκετά. Ναι, αρκετά. Και τραγούδησες και τα λοιπά, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο, γιατί το περάσαμε έτσι πολύ γρήγορα, τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, μην κοιτάς έτσι άγρια και φοβάμαι, τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από την αφίσα σου αυτή για τη δουλειά σου, όπου σατιρίζεις την εκκλησία. Τα πάρα πολλές αντιδράσεις. Είχαμε αντιδράσεις από τους γνωστούς, τους συνήθεις, τους αναγνωρισμένους πολίτες. Άνθρωποι που βγαίνουν μαϊντανοί. Προβάλλουν τον εαυτό τους. Έτσι πιστεύεις ότι είναι κάποιοι λίγοι οι οποίοι. Μα άμα δεν σοκάρεσαι από το Χουντόδουλο που είναι αρχιεπίσκοπος και σοκάρεσαι από την κριτική σε αυτόν, δηλαδή είναι γελίο. Έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο που πίσω έχει κλειδί λοιπόν, με Βυζαντινές μεθόδους. Τι είπες? Λέω, με Βυζαντινές καμαρίλες έχει. Δεν βγήκε με καμιά δημοκρατική διαδικασία ο Χουντόδουλος και έστειλε και συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Πατακό πρόσφατα. Δηλαδή παραμένει μετανόητος Χουντικός. Πότε πρόσφατα τώρα. Ναι, στο που έβγαλε ένα βιβλίο του Πατακό, τον συγχαίρει. Θες να δούμε τις αντιδράσεις όμως. Να δούμε, ναι. Τις αντιδράσεις εις βάρος, όχι εις βάρος του Αρχιεπισκόπου. Περιεχόμενο του υπαρξιακού musical του Τζίμι Πανούση ανεφοδιάζει με βέλη τη φαρέτρα των πιστών που με τα βδελιγμία σαποτάσουν τον κατά άλλους ιδιόμορφο καλλιτέχνη στο πύρτο εξώτερο. Ευχαριστώ. Πάνω που είχαμε συγχάσει αγαπητοί φίλοι με τους παπάντες έγινε και η κάθαρση, επιτέλους βέβαια καθαρίσει να πω, πήγε η κάθαρση, ολοκληρώθηκε εν Παρισίης πρόσφατα στο ξενοδοχείο Four Seasons. Four Seasons, όπου ήταν, πήγε 33 ο Χριστόδουλος, ο Μανσκαριότατος. Βλέπω δικός μας, με το αγόρι, τον Κολοσσούσα, ο ναυτικός τώρα, χωρίς φιλάδιο να πούμε, υπηρετεί το παιδί, και ήταν και ο Θεόκλητος. Σάτυρα ή αχαλήνοτηρη παρότητα είναι το ερώτημα που θέτουν οι πολεμοί του. Εκτός και αν αποδέχεται ο κύριος Πανούσης ότι δεν είναι καλλιτέχνης, αλλά ένας τσαρλατάνος, κομπογιαννίτης της τέχνης. Λοιπόν, κύριε Πανούση, σας ταιριάζει το «εδώς αργεί». Το ίδια σου ήταν μείνανε, την αμύβια σου ήταν το πάνω. Και λέμε, εντάξει, καθαρίσανε να πάμε. Είχαν κάνει και αυτή την πρόταση να μπει αυτοκαθαριζόμενο καζανάκι στη μήτρα, ενσωματωμένο απάνω, στη μήτρα των μητροπολιτών, να πούμε, γιατί δεν γουστάρουνε μήτρες, δεν τα ακούνε αυτά με τίποτα, παπά, θα αναπληκάζεται. Δεν θέλει. Η εικόνα της Παναγίας της Βροφοκρατούσας που αντικαταστάθηκε από μία κότα με ένα αυγό στο φτερό και αναρτήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας άνοιξε τον ασκό του Αιώλου εναντίον του γνωστού καλλιτέχνη. Διασέβη απέναντι στα θρησκευτικά σύμβολα ή σε ό,τι έχει ο καθένας ιερό υποδαβλίζει το φανατισμό του άλλου και δι' αυτό δεν μπορεί κανένας μα κανένας να υποστηρίξει ότι για καλλιτεχνικούς λόγους μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Σκόρπισε ανέμους σταθερήσει θύελες. Έτσι αποκρίνονται κληρικοί και λαϊκοί στην ανάγνωση της διασκευασμένης πρότασης από το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα αυγό ή κότα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Το αδόκιμο της γλώσσας ξετυλίγει μια παθολογία νοημάτων, μια σκέψη διαστροφική. Έλεγαν οι αρχαίοι, εκ κακού κόρακος κακόων. Για ορισμένους το ποτήρι της οργής ξεχυλίζει στο ερώτημα «Οι νεκρές του επάρατου χριστιανισμού ανέχονται τη σάτυρα ή μόνο αστιάκια για το Μωάμεθ». Και δεν ήθελα από τίποτα, επειδή εντάξει με τους παπάδες την ίδια δουλειά έκανα και εγώ συναδελφικά το βλέπω, είμαι αλληλέγγυος με τους ιερωμένους, οι παπάδες ασχολούνται με το μεταφυσικό, εγώ με το παραφύση, στα ίδια είμαστε, πάνω κάτω στα ίδια.
πρέπει να δηλώσει. Είναι χριστιανός ή δεν είναι. Εάν δεν είναι, τι θέλει και ασχολείται. Τέλος πάντων, πάνω που είχαμε συγχάσει, έγινε αυτό το περιστατικό το γνωστό στη Μυτιλίνη με τον παπά, τον εφημέριο που αποδείχθηκε τα βατζή. Δεν έβγαινε ο άνθρωπος. Πού να βγει τώρα με ένα μυστουλάκι που παίρνουν αυτοί. Τρία παιδιά, πέντε στόματα να θρέψει. Πώς υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και το μέτρο και η οικονομία την οποία επιταλείται η Ορθοδοξία. Καλό θα κάνει λοιπόν ο κύριος Πανούσης να κάνει την αυτοκριτική του. Λοιπόν, τι γνώστε, τους ξέρω αυτούς, βγαίνουν κάθε φορά στα, στην Τατιάνα, στο Άλτρ, στα αυτά θα διάγει. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, τίποτα δεν σημαίνει. Απλώς λέω είναι γνωστοί μου, τους ξέρω. Να. Είναι πολύ καλά παιδιά και προφωμένα. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν εκπροσωπούν κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ κάνει λάθος. Εκπροσωπούν πολύ μα κόσμο. Μα τους έχει εκλέξει κανένας να εκπροσωπήσουν κάποιον. Από μόνοι τους. Δεν πάει έτσι. Εγώ το βλέπω συναδελφικά, όπως είπα και πριν. Στο, δεν, δεν πάει έτσι. Εντάξει, το βλέπεις. Εγώ πάντως να σου πω ότι υπάρχει αντίδραση. Αλλά δεν της δίνει σημασία. Όχι, της δίνει. Δεν ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει. Αυτό που κάνω είναι αμφίδρομο. Δηλαδή. Παίρνουμε και δίνουμε. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Πάντως, έτσι όπως σε βλέπει κανείς, αν σε έβαζα σε ένα πλάνο με κάποιον από τους ιερείς που μίλησαν πριν, είσαστε στην όψη. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχεις όψη ιερέα. Και πρέπει να σου αυτό πω γιατί το έχεις επιλέξει. Το έχω επιλέξει γιατί με μπερδεύουν, μ' αρέσει γιατί. Σου είπα ότι τους βλέπω συναδελφικά τους παπάδες. Δηλαδή και λόγω εμφάνισης με μπερδεύουν πολλές γριές στον δρόμο, πρέπει να σου πω. Και τώρα που ερχόμουν, μια κυρία μου ζήτησε. Μου ζήτησε την ευχή. Την ευχή μου. Έχω κάνει εγγένεια, βοηθάω όσο μπορώ. Μέσα σε σανσέρ έχω βγάλει τον Σατανά. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Πάντως θέλω να πω ότι από αυτούς που τους προλαλήσαντες, εγώ είμαι νομίζω πιο κοντά στη, στην είσαι χριστιανός, εσύ πιστεύεις. Είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Τα φυλάω, δεν είναι ότι δεν θέλω δεν να τα πω. Δεν θες να το πεις. Όχι, δεν θέλω να το πω. Θα το πω σε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε, στο Μικρούτσικο, σε μια εκπομπή που θα πάω για άλλους λόγους. Για κάποια κτήματα που μου έχουν φάει στον Αγιώργη και τέτοια. Είναι μπερδεμένη ιστορία. Πάντως, όλες αυτές τις αντιδράσεις θα ήθελα να σου πω ότι είναι. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες, ας πούμε, μου γίνεται ότι μετά την εκπομπή, ας πούμε, κάτι γίνεται μεταξύ μας και κάνουμε κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, βάζουμε τα μάτια μας. Τι. Λοιπόν, και μετά, ας πούμε, μετά την ερωτική μας πράξη, βγαίνω εγώ και σου κάνω μήνυση για εξύβριση, επειδή κατά τη διάρκεια της πράξης εσύ έλεγες βρωμόλογα. Δηλαδή, κάπως έτσι το βλέπουμε. Τόσο γελίο, ας πούμε. Τόσο γελίο. Δηλαδή, είναι, αυτό είναι η τέχνη, πρέπει να πούμε. Δηλαδή. Το μηγαίνει το μακρύ από εμάς, που λένε, λοιπόν. Για τη μήνυση, πιστεύω. Ναι. Έχεις χιούμορ, δηλαδή. Λοιπόν, κάποια πάντως από το χώρο της εκκλησίας ναι. Έχει πολύ φιλικά αισθήματα για σένα και είναι και το μόνο βίντεο που θα σου δείξω με την άποψη κάποιον για σένα. Ναι. Δεν θα σου δείξω άλλο. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Ειδικά όμως αυτοί, αν είναι αυτοί που υποψιάζομαι, που είμαι ερωτευμένος μαζί της πολλά χρόνια. Για να το δούμε. Μιλάμε για τη Θεογκόμενα. Να το δούμε. Εγώ έχω ιστορία με τον Τζιμ Πανούση, γιατί πριν χρόνια είχε σκίσει και την ελληνική σημαία. Υπάρχει ένα CD που σκίζει την ελληνική σημαία. Ο άνθρωπος είναι αναρχικός, δηλαδή είναι στο χώρο του, στον δρόμο του διαβόλου αυτός ο άνθρωπος. Εγώ λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή είναι ένα πολλολός πρόβατο για μένα. Εγώ ανατρίχιασα και ανατριχιάζω με την ιδέα ότι υπάρχει αυτή η αφίσα σε όλους τους δρόμους. Η Παναγία αν είναι δυνατόν. Κλαίω, δηλαδή τι να σου πω, η Παναγία να είναι ως κότα και ο Χριστός ως αυγό, δηλαδή είναι... Ανατριχιάζω μόνο που και κλαίω από αυτή την υπόθεση. Αν τον είχα μπροστά μου δεν θα τον έβριζα, αλλά θα του έδειχνα όλη μου την αγάπη, ότι τον αγαπώ. Τζίμι, αυτό, σε κοιτάζω τώρα face to face που λέμε τώρα, πρόσωπο με πρόσωπο, σε κοιτάζω μέσα στα μάτια και σου λέω, είσαι παιδί του Θεού κι εσύ. Εγώ είμαι παιδί του Θεού, είμαστε αδέρφια, εγώ με σένα Τζίμι Πανούση, είμαστε αδέρφια. Είσαι παιδί του Θεού. Και ο Χριστός σου χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου. Το πόμολο είναι από μέσα, όχι απ' έξω. Όχι με το ζόρι. Σου χτυπάει και σου λέει, παιδί μου, Τζίμι, είσαι παιδί μου. Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα να σου φέρω τη γαλήνη, την ειρήνη, την ευτυχία, τη χαρά. Διώξε το Σατανά. Σε παρακαλώ, να μην υπηρετείς το Σατανά. Να μην έχεις το Σατανά κυβερνήτη στη ζωή σου. Να έχεις εμένα το Χριστό. Το σκόρδα, Παναγία μου. Τον κατατροπώσαμε το Χατζηνικολάου, πατέλειωσε.
από ό,τι κατάλαβε. Έχει ιστορία μαζί σου και σε αγαπάει πάρα πολύ. Αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Την αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι έδινε και σκηνοθετικέ οδηγίε. Κάθε φορά που έχω τάξει στα δικαστήρια, έδινε σκηνοθετικέ οδηγίε στι κάμερε. Πώ θα τραβήξουν, πού θα βγει, πώ θα μπει. Μου έλεγε πε και εσύ κάτι. Μίλα και εσύ να κάνουμε τζεμπάκι. Είσαι λε τον δρόμο του διαβόλου. Νομίζω κάποιοι άλλοι είναι σε. Να σου πω, θα συνεργαζόσουν μαζί τη σε μια παράσταση. Όχι, δεν έχει ταλέντο. Δεν έχει ταλέντο. Πώς δεν ψώνιο. Έχει ταλέντο. Μια δεν χαρά έχει. Ταλέντο έχει, κάτσε τώρα. Όχι, γέλαγες ακατάπαυστα, κάτσε τώρα. Γέλαγα, ναι, γιατί ο ρόλο αυτό τη Παέλα είναι ο μόνο που μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είναι μερικοί άνθρωποι. Δεν το ξέρει αυτό, δεν το ξέρει. Το βλέπω, φαίνεται. Είναι ψυχοπαθολογική προσωπικότητα. Εντάξει. Έτσι λε εσύ. Πάντω. Είχε μαζί σου, είχε ένα κάτι, είχε μια χημεία τέλος πάντων. Κάτι ίσως κάποια είχε, στιγμή τα βρούμε, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα κάτι και θέλω να μου το σχολιάσεις. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχει ένα πολιτικό σχολιασμό. Δικό σου βίντεο, το έχεις φτιάξει εσύ. Αλλά είναι σαν βοβός κινηματογράφος και επειδή εγώ δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να το δούμε μαζί, να το σχολιάσει. Ναι. Είναι για τα πολιτικά κόμματα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι για τα διαφημιστικά που κάνω. Ξέρεις, το κάνω αυτό γιατί τα κόμματα είναι σε πτώση τελευταία. Και χρειάζονται σπρόξιμο, ας πούμε. Λοιπόν, και για βοηθά. να το δούμε. Πάμε. Και μαλακία τυφλό. Το σύντασμο τη αριστερά και του πρόοδου γωνία. Εδώ είναι το τιμημένο. Είναι το τιμημένο. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Ποντάρετε παρακαλώ. Είναι το μοναδικό κόμμα παγκοσμίως, αγαπητοί τηλεθεατές, που κατάφερε σε ανύποπτο χρόνο να τετραγωνίσει τον κύκλο. Εδώ οι σύντροφοι που βλέπουμε είναι πρώην πρίγκιπες, τα βατράχια. Πού ζούμε. Εδώ μιλάει μόνο εδώ, δεν πω τίποτα. Όπου και να πάτε θα σας βρούμε. Ήταν ο ήλιος πράσινος στην αρχή, δεν ξέρω αν φάνηκε καλά. Όχι, ήταν κίτρινο στην αρχή, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα χρώματα και το Πασόκ, έτσι. Ναι, βέβαια. Αν και είναι ερυθρίαστη, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Δεν έχεις καμία σχέση με τα πολιτικά κόμματα, δεν ψηφίζεις εσύ. Γιατί ψηφίζω. Όλα τα περνάς από. Όχι, ψηφίζω πάντα. Τις υποχρεώσεις μου και τα δικαιώματά μου ταυτόχρονα. Είμαι πάντα πίκο και συντρίχα. Τα ψηφίζω όλα. Ψηφίζω όλα, τα βάζω μέσα και βάζω και διάφορα ψάρια και τέτοια. Έχω βρει ένα κόλπο, υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο, τον εκλογικό. Ναι. Μπορείς να κάθεσαι μέσα, δεν καθορίζει το χρόνος που θα είσαι μέσα στο παραβάνα. Και εγώ μπορώ κάθομαι όλος, παίρνω σάντουιτς μαζί μου. Μπορείς να κάτσεις και χαλάσετε όλη την ψηφορία. Δηλαδή πάει χαμένο το. Μπορώ να κάτσεις μέχρι το απόγευμα. Αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Έτσι νομίζω. Εγώ το έχω κάνει πάντως. Έχω κάτσει αρκετή ώρα μέσα. Πόση ώρα έχεις κάτσει? Έχω κάτσει 2 ώρες περίπου, 2,5. Δεν αντέξα άλλο. Τόσο σοβαρά, μιλάς, σε ποιες εκλογές το έχεις κάνει αυτό? Πριν από αρκετά χρόνια στους αμπελοκήπους. Εκεί ψηφίζεις, ναι. Ναι, εκεί ψηφίζεις, εκεί που γεννήθηκες. Και τι, κάτσεις 2 ώρες και δεν σου λέγανε βγες έξω? Δεν μπορούν να με βγάλουν έξω. Στο είπανε, δεν ήρθα και σου είπαν. Μα είναι να ψηφίσω από τους καραγιώσιδες. Δεν ήρθαν να σου πούνε. Μου λέγανε, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν, τώρα που εγώ σκέφτομαι που θα βάλω το σταυρό.
Μπορεί να θέλω 25 ώρες, δεν το έχουμε προβλέψει. Υπάρχουν παραθυράκια που αν τα εκμεταλλευτούμε, δηλαδή μπορεί να γίνει άμεση δημοκρατία μέσα από τα προποτζήτικα, τα τερματικά που έχουν, να ψηφίζουμε για οτιδήποτε. Πώς δηλαδή. Άμεση δημοκρατία, να ψηφίζουμε για οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί, κατά γειτονιές ας πούμε, να ψηφίζουμε μέσα από τα τερματικά, να λέμε τη γνώμη μας ας πούμε. Έτσι, δημοψήφισμα. Ναι, γιατί έχει καταντήσει, δεν τραβάει άλλο δηλαδή αυτό τώρα. Η Ζιμπάμπουε είναι φιλελεύθερη εδώ στη Βαλκανική. Ζιμπάμπουε. Κάπου διάβαζα ότι θες να φύγεις από την νεοφιλελεύθερη Ελλάδα να πας στη Ζιμπάμπουε να ζήσεις, ε? Όχι, κάπως έτσι το είπανε. Μ' αρέσει αυτά που γίνει, σπασμένο τηλέφωνο, λες κάτι και βγαίνει διαφορετικά. Και βγαίνει κάπως αλλιώς, αλλά βγαίνει καλύτερο. Καλύτερο. Αυτό δεν το έχεις πει έτσι. Α, γιατί εγώ στο έχω προεκτείνει, θα δεις μετά. Σου βρήκα λύση. Για να δούμε. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια κομμάτια από την παράστασή σου τη φετινή, γιατί εγώ ομολογώ ότι διασκέδασα, γέλασα και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έτσι αυτό το ερέθισμα και σε όσους μας βλέπουν απόψε να διασκεδάσουμε και αυτοί, έτσι δεν είναι? Για να δούμε. Και ο Μάρξ, ο Κάρλος, δεν ήθελα να αναφερθώ στο Μάρξ, γιατί δεν είναι παρόν, αλλά να πω ότι γι' αυτός απογοητεύτηκε. Απογοητεύτηκε κάποια στιγμή και πήγε και βρήκε αυτό το Σπένσερ και ανοίξαν τα μαζέ και πουλάνε κιλότητες και σώμα. Δεν βλέπετε να γίνεται εδώ. Κάνουμε μια πολύ πετυχημένη απεργία από το ΣΕΣ. Πολύ πετυχημένη. Έχουμε άλλη μια ίδια απεργία. Θα γίνει το 2007 στις 26 του μηνός του Μαρτίου. Εκεί που θα πάθει το σύστημα τρέμει από τώρα. Τρέμει. Είμαι καλός, αλλά νομίζω ότι χαραμίζομαι στο δικό μου ρεπερτόριο. Τραγουδάω και δημοτικό, εντάξει, με σχετική επιτυχία. Του λέει μωρή κοντού, μωρή κοντούλα Λίζα μου. Αχ, κοντολίζα, ραϊσκα, φτισά νιωτήσα, σε ψηφίσα κι αρρώστησα και το μιλάτε φωνάξα. Πως άμα μιλάτε, πως βαστάς και δεν αγγίζεις. Στο ψεύτη του μια τόση απονιά που αντικρίζεις. Δεν με πόνεσε κανείς. Τι ωραία μου. Εμένα μ' αρέσει κατά πολύ που το ταξίδι μου τυχε μαύρος από π***λο. Σταυρός του Νότια, ξέχασες επιτυχίες. Είσαι χοντρή, πνιγμένη μες στο λίπος. Ένα απέσιο και μου βοροκύτος. Σαν Ιωνάς θα ζω στα σωτικά σου. Μέχρι να μάθω ζωή τα μυστικά σου. Αν είστε έχεις καμιά προτίμηση, σου παίξω κάτι. Ό,τι θες παίζω, τα κιζίνα παίζω το πράγμα. Το Μπερλέκι. Το Μπερλέκι θέλετε εσείς. Δεν το έχω αυτό το Μπερλέκι, τι να βάλω ρε μένει. Να βάλω ένα, να βάλω πίση, να βάλω σε Πανάντα. Μάικλ Τζάκσον, δώσε. Σε φέρετρο ανοιγμένο, μπαίνω βγαίνω. Στην αγκαλιά σου, σαν παιδάκι, τρομαγμένο. Πώς λέγεστε εσείς? Γιώργος. Ο Γιώργος. Σπάνιο το ονοματάκι σας, Γιώργο. Θα κάνω έναν κόλπο, επικίνδυνο το κάνω χωρίς δείχτη. Το έκανα και παλαιότερα, με έχει καθερώσει τη νύχτα αυτό. Για πάμε, θα προσπαθήσω να μετατρέψω το π***ζω σε μαντήρι. Σε δύσκολο. Πάθω κάποια ζημιά, να μην νομίζω. Το πέος με μπίπ. Μα γιατί? Αυτά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στα ομιλικά έπι. Εκεί έπεσε το μπίπ το τελευταίο. Στο πέος, ναι, είναι κρίμα. Εσύ τα ξέρεις απ' έξω, βλέπεις τα κείμενά σου, αυτά που λες. Ξέρεις, μεγάλος εκτός της σάτυρας είναι η σκύλα και η χάριβδη για μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ο εξυγχρονισμός και ο πολιτικός ορθολογισμός, αυτά τα δύο. Ναι, τώρα εδώ που κολλάει ο εξυγχρονισμός και ο πολιτικός ορθολογισμός. Ο πολιτικός ορθολογισμός είναι τα μπίπ, η λογοξία. Το να μην είμαστε, να είμαστε καθώς πρέπει, ας πούμε, να είμαστε. Λες ότι γίνεται για καθώς πρεπισμό. Για λόγους οικονομικούς. Στην Αμερική, ξέρεις, στα σχολεία έχουν λογοκρίνει το Σέξπιρ. Κόβουν τις σελίδες στις ερωτικές σκηνές από το Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημεία. Θα έρθουν και σε εμάς εδώ, έρχονται, αφού τα δεχόμαστε όλα αγόγιστα. Και κυνηγάμε μόνο το χρήμα. Κοίταξε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Στην τέχνη έχει μπει πάρα πολλές φορές, σε όλους τους αιώνες. Ποιο είναι το άσεμνο στην τέχνη και αν υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Θες να το κουβεντιάσουμε απόψε εδώ? Όχι, αλλά νομίζω ότι θα κουραστούμε. Έχω πάει δεκάδες φορές στα δικαστήρια για αυτό το θέμα και έχω αθωθεί σε όλες
εκτός από την περίπτωση του Νταλάρα, γιατί πρέπει να πω ότι δεν με έχει μηνύσει ποτέ πολίτης, ποτέ θεατής, μόνο Μπάτση και ο Νταλάρας. Αυτά είναι που μου έχουν μηνύσει. Ναι, αλλά λοιπόν, την υπόθεση από τον Νταλάρα την έχασες. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό. Οι μόνες που έχω χάσει, όλες τις άλλες έχω αθωθεί. Έχω πάει δεκάδες φορές στα δικαστήρια. Ναι. Και πάντα μπαίνει αυτό το θέμα. Το θέμα του άσεμνου στην τέχνη. Δεν είναι αρμόδια τα δικαστήρια να κρίνουν τέτοια θέματα τέχνης. Δηλαδή οτιδήποτε. Σαν, είναι σαν να κόβεις, ας πούμε, τα γενετικά όργανα του Ερμήτου Πραξιτέλους και να τα θέσεις ότι είναι άσεμνα. Δεν μπορεί να κόβεις από μια παράσταση δύο λέξεις και να βάζεις, είναι εδώ που βάζουν μπίπα, ας πούμε. Κοίταξε, αν δεις τώρα, εάν είχαμε όλους την παράσταση, θα πρέπει να κόψουμε πάρα πολλές λέξεις. Όχι, είχαμε δώσει όλη την παράσταση. Ναι, αλλά... Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε θέμα για τρία μπίπ. Όχι, εντάξει. Ας, καλύτερα. Ε? Εντάξει, δεν έχω καλύτερα, αφού σε βλέπω τώρα κι εσύ, δεν είσαι διατεθειμένος να προκαλείς παντού και πάντα. Όχι, μου, δεν είναι αυτό το πρόβλημα μου, ούτε σκέφτομαι τον προκτέρων να κάνω κάτι. Αυτά βγαίνουν, θέλω να σου πω ότι η παράσταση που είδες και όλες μου παραστάσεις, η πρόβληση γίνεται μόνο στα τραγούδια. Όλο το άλλο, η πρόζα, ας πούμε, βγαίνει. Βγαίνει και την ώρα. Οπότε την αλλάζει και μέρα με την αλλάζει, μέρα. Ναι. Κάποια στιγμή διαμορφώνεται. Κρατάω κάποιους σκελετούς και τα διαμορφώνω. Ωραία, λοιπόν. Σκελετούς μην τους βάζεις την ντουλάπα μόνο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με κομμάτια από την προσωπική ζωή του Τζίμι Πανούση. Και μετά έχει ακόμη πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Μου... Αλλάξτε κανάλι. Χατζηνικολάου, βάλτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μας είπε ότι θα συνεχίσουμε με διάφορα προσωπικά σου θέματα. Χαίρομαι. Κάθε πότε κόβεις τα μαλλιά σου και... Όπως όλες τις εβδομάδες κόβω τα μαλλιά μου. Και ξυρίζεσαι. Δεν έχω ξυριστεί ποτέ. Ποτέ δεν έχω ξυριστεί. Πώς ποτέ, θα έπρεπε να είναι ατακόβεις ως μαλλιά. Λίγο, ναι. Όταν λες ποτέ, με πόνο ψυχής. Από πόσο από το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο από το γυμνάσιο. Ναι. Τι απόφαση είναι αυτή? Δεν μου αρέσει το ξύρισμα. Απλό είναι, δεν μου αρέσει το ξύρισμα. Δεν σ' αρέσει. Mm. Και κουρεύεσαι όντως κάθε 10 χρόνια που μου έχουν σημειώσει εδώ πέρα. Όχι, τώρα έχω, κουρεύομαι συχνά τώρα. Κουρεύω συχνά. Έχω βρει κομμότρια που μου αρέσει. Στο στρατό έχεις πάει? Έχω πάει δύο μέρες. Τι νομίζω ήταν πολύ. Τι εννοείς δύο μέρες? 22 τραγούδια. Τι εννοείς δύο μέρες? Πήγα δύο μέρες, έκρινε ο στρατός ότι. Ότι δεν είσαι καλά. Αρκετά. Όχι, δεν είμαι καλά. Αυτή δεν είναι καλά, γιατί όταν πήγα μέσα είχε σκοπιά και φύλαγε ένα παγκάκι. Και λέω, γιατί το φυλάτε εδώ? Λέγε, γιατί είχε βγει διαταγή ότι είναι βαμμένο. Λέω, ήταν, δεν ήταν βαμμένο. Αυτή η διαταγή δεν είχα ξεχάσει και φυλάγανε το παγκάκι. Δηλαδή, αν αυτή είναι λογική, εγώ πρέπει να είμαι σχιζοφρενής. Δηλαδή, μιλάμε ότι η παράνοια είναι περισσεύει. Τελικώς δεν κατάλαβα, πήγες δύο μέρες στο στρατό. Δύο μέρες πήγα. Και πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Σε βγάλανε τρελό. Όχι, καλέ. Σου μοιάζω για τρελό? Όχι, καθόλου. Αλλά πώς. Ξέρεις τι, υπήρχαν κάποιες ιδεολογικές αντιρρήσεις από την πλευρά μου και συζητήσαμε και έγιναν δεκτές. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τώρα τα περήφανα ελληνικά στρατεύματα, ναι. Οι απόγονοι των Μυρμηδόνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι. Του Ψωμιάδη, αυτοί όλα ναι, τα παλικάρια, ναι. Αυτοί φυλάνε τη φυτεία οποίου στο Αφγανιστάν. Δικά μας παιδιά, έχει γίνει περίπτωση στη Βουλή από τον συνασπισμό. Έτσι, φυλάνε τις φυτείες του οποίου. Μην παραπονιούνται οι μανάδες για τα ναρκωτικά, τα παραπονά τους στο κράτος που έχει στείλει τους φαντάρους και φυλάνε, γιατί τα Ταλιμπάν είχαν ξεριζώσει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις φυτείες του οποίου. Ναι. Αλλά επειδή είχαν πρόβλημα, τώρα έχει εκατοπλασιαστεί η παραγωγή οποίου που βγαίνει η ηρωίνη. Έτσι, ναι. Τα Αμερικανά και γι' αυτό έχουν πάει εκεί πέρα. Ναι. Και εμείς βοηθάμε πάντα. Από την Κορέα βοηθάγαμε. Είμαστε ορτινάτσα του Θείου Σαμ, μόνοι μα Ελληναράδες. Ναι. Και αυτοί που βγαίνουν και λένε τα διάφορα. Καλά, είναι μόνοι μας ορτινάτσα. Επειδή δεν θέλω να με τρελάνε. Ας γυρίσουμε στα προσωπικά σου. Λοιπόν, εσύ έλεγες πάντα ότι είσαι μονογαμικός. Ε? Ναι. Αυτό... Το λέγα λίγο διαφορετικά, μόνο γαμικός, τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν έχει τώρα, θα καλά, ναι, τώρα μπιπ, θα βάλουμε κι άλλο μπιπ, λοιπόν. Έμενες στην πολιτεία και έλεγες κάτι ωραία πράγματα, έλεγες που αλλού να μένω, στην πολιτεία του Πλάτωνα. Ήταν πολύ ωραία, ναι. Και μόνο εκεί γνωρίζω Φιλιππινέζες, έφυγες από εκεί όμως τώρα και πήγες... Έχω έρθει στο ψυχικό, ναι. Αριστοκρατικά πάντα όμως, έτσι. Πάντα. Τη πολιτεία, τη ψυχικό. Πάντα. Πώς, και για βόλτες που γουρνάζει, περιστέρει και έτσι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Πιο ήσυχα να μένεις, γιατί δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Δεν υπάρχουν μαγαζιά και είναι ήσυχα. Και κυκλοφορεί μόνο επειδή φοβόνται αυτοί όλοι που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Τρέμουν τη ζωή τους. Ζουν μια μαύρη ζωή. Όχι, εγώ. Κυκλοφορώ και βλέπεις μόνο τριτοκοσμικούς που είναι άνθρωποι κανονικοί, συζητάς. Μόνο αυτοί κυκλοφορούν έξω. Mm. Λοιπόν, και μονογαμικός σχεδόν παρέμεινες, γιατί απλά παντρεύτηκες μια δεύτερη φορά. Όχι, δεν έχω παντρευτεί ακόμα. Τώρα ετοιμάζομαι με αραμαϊκό γάμο.
Αραμαϊκό. Λοιπόν, πριν από τον αραμαϊκό γάμο όμως, θέλω να μου πεις πώς γνώρισες τη γυναίκα σου. Να το δούμε ή θα μου το περιγράψεις, πώς το κάνουμε. Το έχεις κάνει και αυτό θέαμα. Το έχω κάνει, ναι. Μα όλα τα θέματα που κάνω είναι από την προσωπική ζωή. Ναι. Να το δούμε, πώς γνώρισα τη γυναίκα μου. Να το δούμε, θα μας το εξηγήσει όμως μετά. Γιατί βέβαια. Εγώ που το είδα δεν το κατάλαβα ακριβώς. Θέλει δεν ξέρω αν ζει καταρχήν η γυναίκα σου πια. Να το δούμε. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια ζωής. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια ζωής. Συγγνώμη, Δεσποινής. Δεσποινή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ψάχνω έναν δρόμο Αγίου Νάνδη. Σ' άκουσα. Αγίου Νάνδη, δεν σε καταλαβαίνω. Είναι του Αγίου 14. Επαναλαμβάνετε. Ελάτε να σας πω, λιγάκι. Ψάχνω μια σκύφτε διαβάτη. Το τζάμι! Το τζάμι! Α! Τους παρακαλώ, ανοίξτε το, σας παρακαλώ, το κεφάλι μου. Πού πάτε? Πονάω, σας παρακαλώ πολύ, βγάλτε με από εδώ. Θα σε βγάλω, περίμενε λίγο. Αφήστε με, κύριε, μα τι κάνετε εκεί. Μα τι κάνετε, αφήστε με, αφήστε με. Σας παρακαλώ, τι κάνετε εκεί. Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε λίγο. Αφήστε με, κύριε, αφήστε με. Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώνω. Το πονάω! Περίμενε τώρα, περίμενε. Μα είσαι τρελός, ένα τσιγάρο! Περίμενε, ναι. Έχει πονήσει στο κεφάλι, σε παρακαλώ πολύ, βάλε με! Άνοιξε το παράθυρο! Σ' άρεσε, σ' άρεσε μωρό μου! Πνίγομαι! Βάλε με από εδώ πέρα, άνοιξε το παράθυρο! Μα τι κάνεις, πού πας φεύγεις! Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό, το έκανα και στην παραπάνω γωνία. Να σου πω. Έτσι τη γνώριζες τη γυναίκα σου. Περίπου έτσι. Ναι. Πώς δηλαδή. Έτσι. Η τέταρτη επιλογή. Δηλαδή πες, γιατί μου είπανε ότι αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό βίντεο του Τζίμι του Πανούση. Όσα φτιάχνουν τα και είπα, θέλω να τον ρωτήσω στον αέρα, live, να μου πει πόσο αυτοβιογραφικό είναι. Έτσι τη γνώρισες. Έτσι γνωριστήκαμε, ναι. Λες το δρόμο, σταμάτησε. Όχι. Με ρωτεύτηκε, με ρωτεύτηκε. Και με ρωτεύτηκε μόλις είδε το βιντεάκι, είδε το ταλέντο μου στη σκηνοθεσία. Ναι, παιδί μου, πες μου τώρα. Πώς έγινε. Όπως το είδαμε, ακριβώς. Είναι ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό. Έτσι ακριβώς τις έπιασες. Δεν ήταν η πρώτη γυναίκα. Το έχει κάνει και με άλλες. Ναι, ναι. Μέχρι να πετύχω ότι. Και τις έπιασες το λαιμό, έτσι το παράθυρο. Αποκλείεται. Όχι, εδώ βάλα κούκλα τώρα. Στην πραγματικότητα, πώς το έκανες. Στην πραγματικότητα την πήρα. Στον δρόμο, τη σταμάτησε. Είχε κάποιο πρόβλημα η γυναίκα μου τότε στο λαιμό τη. Τη φοραγενάρθηκα. Και έτσι έκλεισε πολύ καλά αυτό και την πήγα. Έτσι. Ναι, θέλω να δείξω με αυτό. Εξής είναι απλό. Θέλω να δείξω αυτό τον Ελληναρά. Τον Ελληναρά, ας πούμε, τον Φαλοκράτη που δεν καταλαβαίνει. Ναι. Εσύ είσαι τέτοιος. Δεν νομίζω. Όχι. Νομίζω. Είμαι πιο Ευρωπαίος. Είσαι πιο Ευρωπαίος, δηλαδή. Είσαι ευαίσθητος και είναι γλυκός το κόλπο, και τρυφερός. Ξέρεις, το να είσαι φιλοφεμινιστής είναι ένα κόλπο για να ρίχνει τις κομμένες που λέμε. Είσαι φιλοφεμινιστής. Παρουσιάζομαι ως τέτοιος. Αγαπάς τις γυναίκες. Μάλλον έτσι αγαπάω. Ντρέπομαι τώρα. Τι ντρέπεσαι. Είναι για άλλες εκπομπές, μην πω προσωπικά τώρα. Πώς είναι για άλλες εκπομπές, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εσύ προτιμάς τον κλιτοριδικό ή τον κολπικό οργασμό. Άμα πιστεύω, πήγαινα γυρεύοντας. Λοιπόν, μπιπ, παρακαλώ κύριε Νταούλη, βάλτε μπιπ. Νταούλια βάλτε κύριε Νταούλη. Νταούλια κύριε Νταούλη. Μάλιστα, λοιπόν, γυρνάμε σε πιο έτσι... Straight καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα. Αυτά που συμβαίνουν τελευταία και μας αναστατώνουν όλους. Τα διάφορα γεγονότα που βρίσκονται σε πρώτη γραμμή
Μου έχετε βάλει κάτι στο ποτήρι μας, γιατί ζαλίζομαι. Δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Νεράκι σκέτο. Αυτά τα κάνει ο Κοντομινάς, ξέρετε, στον Αλφα. Βάζουν διάφορους καλεσμένους. Έχω ακούσει τώρα, δεν ξέρω. Γιατί, πώς έτσι. Είναι λίγο... δεν ξέρω, γιατί αυτός ο Κοντομινάς μας έχει κάνει διεθνώς ρεζίλι, ρε παιδί μου. Πώς έτσι. Είναι αυτό το Κοντομινάς. Κοντομινά είναι το προφυλακτικό. Κοντομινάς είναι προφυλακτικό στον ποπό. Ήθελα να το πω αυτό, θα σκάσω. Δεν το πιστεύω. Αυτό το λες και στην παράσταση αυτό. Άμα το έλεγα στην παράσταση μου βάζετε μπίμπ, οπότε το... Δεν υπάρχει μπίπ στο live. Εντάξει, γι' αυτό δεν ήθελες να είσαι live. Ήθελα ζωντανά. Και γενικά μου αρέσει τα ζωντανά. Για τα μπίπ το ήθελες αυτό. Όχι, γενικά μου αρέσει τα ζωντανό. Γι' αυτό μου αρέσουν και τα σεξουαλικά θέματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το περίφημο παραδικαστικό κύκλωμα και για την άφιξη της πρώην ανακρίτριας της Μπουρμπούλια. Μπουρμπούλια. Είναι όμορφη η κοπέλα η Μπουρμπούλια. Σ' αρέσει, ε? Είναι όμορφη, ναι. Αχ, μωρό μου. Έχει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ξέρεις, είναι λιγάκι αστείο, το βλέπω δηλαδή, και πολλοί κόσμος το βλέπει ως αστείο. Όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται γύρω από 2-3 πρόσωπα, ενώ ξέρουμε ότι είναι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες αυτοί που είναι μπερδεμένοι. Mm-hmm. Όλο το σύστημα δουλεύει έτσι. Και το μόνο που κερδίσαμε εμείς από αυτό όλο το... την αποκάλυψη των σκανδάλων που ξεκίνησε από το Γιωσάκη, του γιο του Σάκη, το κολόπεδο. Ο οποίος αθώθηκε τώρα. Αθώθηκε και θα αθωθεί και στο άλλο. Για το θέμα των κυθύρων. Για τον κυθύρων. Ήταν, ναι. Ο αγόρι μου, ο κούκλε μου. Τι ωραίο αγόρι. Νομίζω ότι στην παράσταση λες ότι νόμος είναι. Είναι μαζί το δίκιο του Γιωσάκη. Έτσι λες. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν παλιό το δίκιο του Λαμπράκη, τώρα είναι το δίκιο του Γιωσάκη. Δηλαδή προχωράμε. Τώρα το παραδικαστικό, το μόνο που σου λέω, επειδή έχω πάει σε κάποιες δίκες μετά από την αποκάλυψη των σκανδάλων, είναι ότι έχουν γίνει τόσο αυστηρά, σε βαθμό γελοιότητος, τα δικαστήρια, ας πούμε, οι συνθέσεις και οι αποφάσεις που παίρνουν, που καταντάει, έχει γίνει τρεις χειρότερα δηλαδή από ό,τι ήταν πριν. Ναι, θες να πεις ότι για να φυλαχτούν από παντού οι δικαστές. Ναι, είναι, έχουν γίνει αυστηροί και γίνονται υπερβολικά αυστηροί. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Αλλά δεν νομίζω ότι λύνεται κάτι έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το Σάκη τον Κεχαγιόγλου τον ήξερες? Όχι, δεν τον είδα γνωρίσει. Με τόσες δίκες εσύ που είχες, δεν είχες ποτέ δικηγόρο? Όχι, εγώ είχα το Μέμνη στον Τάκη τον παπά και τώρα έχω το Σπύρο το Φυτράκι δικηγόρο. Πιστεύεις ότι είναι δίκαια στον Κορίδαλο και Χαγιόγλου ή πληρώνει πολλών αμαρτήματα? Νομίζω ότι, ειδικά για την περίπτωση δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν έχω ασχοληθεί, δεν το έχω ψάξει. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε σ' άλλο. Λοιπόν, πάμε σ' άλλα. Να πάμε να δούμε το θέμα των υποκλοπών. Εκεί δεν μπορεί, θα έχεις μεγαλύτερη. Εκεί ταλαιπωρήθηκα πολύ. Ταλαιπωρήθηκα γιατί. Αλλά βγάλτε τον κύριο Κεχαγιόγλου από εκεί. Δεν είναι τι υποκλοπέ ο άνθρωπο. Και με τι υποκλοπέ, ναι. Εκείνη θα μα βρει από τη φυλακή, θα στενοχωριέται. Αν και περνάνε ωραία στη φυλακή. Από όσο μπορώ να ξέρω, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τι υποκλοπέ έχω πρόβλημα γιατί παρακολουθούνται και οι παραστάσει. Παρακολουθούνται και πλέον και οι παραστάσει, οπότε δεν ξέρω αν το πρόσεξε, μιλάω πιο σιγά. Εδώ μιλάω σιγά. Γενικά, εδώ παρακολουθείτε, δεν μα τα ανοιχτά, δεν έχουν πρόβλημα. Εδώ μιλάω γιατί έχω ρεπό. Έρχομαι από τετραήμερο που φουρλιάζω 2,5 ώρες. Αυτό μιλάς χαμηλά. Κάνω λίγο αφωνία. Όχι, έτσι μιλάω γενικά. Πρέπει να. Κύριε Νταούλη, να βάλω πιο δυνατά. Κύριε Νταούλη, να μιλήσει πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Λα-λα-λα! Να τραγουδήσω. Στο τραγούδι τα καταφέρνω καλύτερα. Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη. Τι τραγουδάς τώρα, Άντζελα. Άντζελα, είσαι θαυμαστή τη Άντζελα. Όχι, μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ. Όπω και πέρσι τραγούδαγα τη Στανήση. Σε έχω κάνει θεό. Τραγούδα κάτι. Μ' αρέσει αυτό. Αν τραγουδάει η Βύση απέναντι, να τραγουδήσω κι εγώ, μην χάσουμε. Τραγουδάει τώρα. Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη και να τη πω με μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Αχ, είσαι πάρα πολύ καλός. Συνέχισε. Σε ευχαριστώ. Ποιο να πούμε τώρα. Έχω και έχω ρεπερτόριο μεγάλο. Στανήσει. Τι λες από Στανήσει. Σε έχω κάνει θεό. Ωραία. Μια φορά να σε δω. Μετά θυμάμαι καλά. Ήταν δεν τα θυμάσαι. Ποιο θυμάσαι. Ξέρεις, ταλαιπωρούμε όσο χρόνο έχεις κάνω. Έχεις ωραία φωνή και δεν το είχα σημειώσει αυτό. Αχ, ότι έχεις πολύ καλή φωνή. Συνέχισε να τραγουδάς γιατί ακαπέλα είσαι πολύ καλός. Ποιο μου αρέσουν, εμένα μου αρέσουν αυτά τα παλιά. Παπαρούνα. Για αυτά τα οπιούχα κάτι. Που λένε τα. Ναι, που τα παλιά. Ένα οπιούχο. Ποιο μου αρέσει. Κοντά στο τζάκι.
Αγκαλιά στην πολυθρόνα. Πολύ παλιό. Να πούμε κάτι πιο μοντέρνο. Πες κάτι πιο μοντέρνο. Δεν μου έρχεται τώρα. Κάνε με ρωτήσεις. Της Καλομήρας κάτι. Γιατί... Αχ, δεν τα θυμάμαι το Καλομηράκι. Δεν τα θυμάσαι το Καλομηράκι. Το Καλομηράκι το ήθελα στην παράσταση μου, ωραία, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Γιατί είχα κάνει ένα πολύ ωραίο τρίκ. Τι είχες κάνει. Έκανα αυτό πως έκανε ο Σαββούπλος στο Ηρώδιο. Έκανα εγώ. Έβγαζα το Καλομηράκι και άνοιγε το Καλομηράκι και έβγαινε μια τούρτα από μέσα. Μ' αρέσει. Και μετά την τρώγαμε. Όχι την τούρτα. Την τούρτα. Καλομήρα. Δηλαδή σου φάνηκε περίεργο που ο Σαββόπουλος έτσι χρησιμοποίησε την Καλομήρα και την έβγαλε μέσα από μια τούρτα. Μου φάνηκε γελίο. Νομίζω και στο πιο πολύ κόσμο. Δεν ήταν. Δεν έχει καλή γνώμη δηλαδή για το Διονύση τον Σαββόπουλο. Όχι, πολύ καλή γνώμη. Α. Πάρα πολύ καλή γνώμη. Απλώς ήταν. Αχ, ο Διονύσης. Τον είδα και στο καράβι, στο Blue Star Ferry. Συνταξιδεύατε εμείς. Συνταξιδεύαμε, ναι. Μοιάζεται λίγο έτσι όπως σας βλέπω. Ναι, ο Διονύσης μοιάζει περισσότερο με τον Βαρθολομαίο. Τον Οικουμενικό. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο, γιατί έχει μια συμμαχία τώρα ο δικό μας ο Χουντόδουλος με τον Αλέξιο της Ρωσίας. Οπότε παίζεται. Αυτά τα παρακολουθείς, βλέπω, γιατί αυτή είναι πρόσφατη επικαιρότητα. Θα το διάβασες χθες στις εφημερίδες αυτό, έτσι. Ναι, ναι, σήμερα χθες. Ναι, ότι ο Αλέξιος Ρωσίας είναι γνωστό. Mm-hmm. Εποφθαλμιά τη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και τον σπρώχνει ο δικός μας. Είσαι ενημερωμένος. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σου για πρόσωπα. Αρκετά. Οχ, πάμε. Γιατί βλέπω ότι με την επικαιρότητα δεν θες να έχεις και πολύ μεγάλη ανάμειξη, δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Ανάλογα το θέμα. Α, εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τώρα θέλω να ξεκινήσω από... Θέλω για μερικούς καλλιτέχνες, πολιτικούς και για τηλεοπτικά πρόσωπα. Από ποια κατηγορία θες να ξεκινήσουμε? Μ' αρέσουν οι πολιτικοί. Διαλέγω πολιτικούς. Να ξεκινήσουμε από πολιτικούς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πρωθυπουργό και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα έχεις πει ήδη αυτά. Τα είπαμε, τα ακούσαμε. Τα είπες, τα λοιπόν. Ο κόσμος, ναι. Διαχρονική σου αγάπη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι, πω, αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ γιατί το θαυμάζω αυτή η διαπίδηση που κάνει. Όπως έγινε τώρα και μια διαπίδηση στην επιτηρίδα των αγιοποιήσεων, τον προσαγιοποίηση. Ήταν ο Παπουλάκος να βγει και θέλω να το καταγγείλω αυτό. Και μου δίνετε το βήμα. Από ότι πάλι επιδείξαν τον Παπουλάκο. Ο Παπουλάκος κάποια στιγμή να γίνει Άγιος και βγάλανε τον Ισίδωρο τώρα. Που είναι απαράδεκτο. Αλλά να επανέλθω όμως στο Μητσοτάκη. Εμένα μου αρέσει, τον θαυμάζω, μου άρεσε το 93 όταν. Ήταν πρωθυπουργός τότε. Το 92. 92 μέχρι και το 93. Ναι, μέχρι και το 93. Ναι, θυμάμαι τότε που. Τότε υπογράφτηκε σύμβαση με τους Αμερικάνους για τη Σούδα. Από εκεί που ξεκινάνε και σκοτώνουν με τους Ιρακινούς, γιατί έχουμε συμμετοχή. Ναι. Εμείς πρέπει να το πούμε αυτό. Όσο και αν ενοχλεί. Αντί να σοκάρονται με την Παναγία που είναι κότα, να σοκαριστούν με κάποια άλλα θέματα που είναι πιο σοβαρά. Συμμετέχουμε ενεργά στους βομβαρδισμούς. Δηλαδή φεύγουν από εκεί τα αεροπλάνα και πάνε και βομβαρδίζουν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Και θα πάνε και στο Ιράν τώρα, το περιμένουμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει τη βάση της Σούδας, τη σύμβαση, την έχει υπογράψει με την Ελλάδα και τις ΗΠΑ ο Μητσοτάκης. Και το ωραίο είναι ότι νομίζω, αυτό είναι δημοσιογραφικό να το ψάξετε, νομίζω ότι τότε που έγινε η υπογραφή της συμβάσεως, στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου. Να το πολύ ψάξουμε. Σημαντικό. Ντόρα Μπακογιάννη. Ντόρα Μπακογιάννη ως δήμαρχος ήταν καταπληκτική. Καταπληκτική. Τι σου τώρα, άρεσε από αυτά που έκανε? Μ' άρεσε που έφτιαξε την Αθήνα, ήταν καταγνώριστη. Ειδικά δηλαδή κάτι ελιές που έβαλε, κάτι ψόφια δέντρα εκεί στα πρεζόδεντρα στην Ομόνια. Είναι ένα χάλι πρέπει να το πούμε η Αθήνα και αυτό βοηθάει στο να χτυπηθεί αστιφιλία. Γι' αυτό τη βγάζω το καπέλο. Προτιμούσες τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο Δήμο δηλαδή? Ναι, τον Αβραμόπουλο τον θαυμάζω γενικότερα σαν άνθρωπο. Έχει δώσει πολλά, άδεσε πολλά στον τουρισμό τώρα ως επαγγελματίας τουρίστας. Αλλά τώρα ως υπουργός υγείας πρέπει να πω ότι θα έχει έργο. Εγώ τον θαυμάζω, Δημήτρη μου. Μου το κλείσες και τα φάτσα. Ρε. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτοί οι τύποι να μας κυβερνάνε. Δηλαδή είναι έλεος. Έχουμε φτάσει σε σημεία. Γιατί από ότι. Δεν είναι τώρα ρε παιδιά. Δηλαδή έχουμε φάει χρόνο και ειδικά επειδή μου αρέσει όπως τα τόξω και τα παρακολουθώ. Δεν μπορεί να βγαίνει συνέχεια ο Αβραμόπουλος ο Γιακουμάτος. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν βγαίνει τώρα για να τον υπερασπιστώ. Δεν βγαίνει. Ποτέ δεν έβγαινε πολύ. Αυτό είναι σωστή, σωστά. Είναι σαν και σένα, βεντέτα.
Αν είναι βεντέτα. Σαν και εσένα, ναι. Δημήτρη, να τηλεφωνηθούμε, να αλλάξουμε βεντετίστικες απόψεις. Λοιπόν. Όχι, μου αρέσει που βάλει τα κάγκελα στην Αθήνα ως δημαρχός, θα το πω αυτό, γιατί συνηθίζουμε τα κάγκελα. Κάποια στιγμή καταρρίχνει τη φυλακή. Έχει παρελθόν και με τα κάγκελα. Κάγκελα, κάγκελα παντού κτλ. Λοιπόν. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ο καινούριος, Βύρον Πολύδωρας. Είναι ο Βύρονας. Α, με τον Βύρονα έχω σχέση. Γιατί με τον Βύρονα είμαστε γειτονόπουλα από μικρά παιδιά. Έμενα στο Χολαργό, στον Άνω Χολαργό, στο βουνό. Και είχε ο αδερφός του μπακάλικο, ήταν τον μπακάλικο της περιοχής. Ο αδερφός του, ο Πολύδωρας, δεν θυμάμαι το μικρό του, που ήταν διορισμένος δήμαρχος επί Χούντας. Ναι. Τον φοβόμαστε λιγάκι. Αλλά ο Βύρονας ήταν μικρότερος και δούλευε σήμερα στο μπακάλικο και μας έφερνε πάγο. Αυτά όλα είναι αληθινά, αληθινά που μου λες. Όλα ό,τι λέμε είναι αληθινά. Δεν λέμε τίποτα ψέματα. Είναι και, αληθινά. Ναι, τον ξέρω από τότε και... Το συμπαθείς. Το συμπαθώ. Το συμπαθώ και τον ξέρω από μικρό. Λοιπόν. Πολιτικά βέβαια. Το ξύλο που έριξα τελευταία τώρα με στους ταξιούχους ήταν καλό για να πάρουν, γιατί δεν είναι τα παιδιά τους αυτοί. Καλά τους έκανε. Συνταξιούχοι. Λοιπόν, Βάγγελος Βενιζέλος. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Τώρα αυτή η φωτογραφία είναι παλιά αδική, και δυνατής τον πολύ. Αδική, ναι. Αυτή η φωτογραφία. Έκανε μια δίαιτα, συγκεκριμένα μην πω το όνομα, την ξέρω τη δίαιτα, η οποία χάνεις κάποια γυλά, τα ξαναπαίνεις μετά. Ο Βαγγέλης έχει μια εφράδια λόγου, είναι μορφωμένος, είναι συνταγματολόγος, αλλά ακούγονται πολλά και στη Θεσσαλονίκη από φίλους και γνωστούς. Δεν τον έχουν πολύ σε εκτίμηση, δεν ξέρω. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Δεν τον ξέρεις από μικρό πάντως. Όχι, αυτό δεν τον ξέρω. Λοιπόν. Αυτός το κουβάλα για άλλα πράγματα, όχι πάγο. Θόδωρος Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος είναι ωραίος άντρας. Ήταν στο Μάη του 68. Έχουμε Μάη τώρα πάλι. Μάρτι. Έχουμε Μάρτι. Κατάρτι και παλουκοκάφτη στη Γαλλία. Ελπίζουμε να έρθει. Το 2006, ναι. Για να δούμε. Έχει περάσει από εκεί, αλλά. Μάλλον πέρασε εξόφαλτσα, γιατί η πολιτεία του μετά δεν. Δεν δηλαδή σου περιμένουμε κάτι. Ψάχνω, δεν κατάλαβες τι κάνω τώρα. Ψάχνω να δω τι ψήφισες όταν βγήκες μετά από 2 ώρες από το παραβάν στις εκλογές. Ψάχνω να δω τη γνώμη σου. Θα το βρούμε προς το τέλος. Ναι, λοιπόν. Αλέκα Παπαρίγα. Η Αλέκα μ' αρέσει. Ως γυναίκα. Μ' αρέσει ως γυναίκα. Ως γυναίκα. Πρώτα ως γυναίκα μ' αρέσει. Το παράκανε στη δίαιτά της και αυτή. Βέβαια τώρα έχει επανέλθει λίγο. Αλλά μ' αρέσει που έχει το τσαντάκι πάντα και κουβαλάει μαζί της. Μ' αρέσει αυτό γιατί. Δεν το έχω προσέξει. Ναι, αυτό. Πάντα κουβαλάει ένα τσαντάκι μαζί. Και δηλαδή και συνεντεύξεις που δίνει όταν έχουμε εκλογές. Και όλες οι γυναίκες έχουν μια τσάντα μαζί. Τσάντα θα πάρεις μαζί να σε καλέσουν κάποιου. Έχει τσαντούλα εδώ μαζί τώρα να δω. Όχι. Μα εδώ δουλεύω, γιατί να έχω τσαντούλα. Και εκείνη δουλεύει. Τα πάει για να δώσει μια συνέντευξη. Κολλάει τσαντούλα μαζί με το ταγεράκι. Είναι λιγάκι. Κρύβει μέσα το μουστάκι του Στάλιν. Έχω. Τα ρηχευμένο. Λοιπόν, Αλέκος Αλαβάνος. Λίγος. Να τα λέμε μονολεκτικά. Λίγος είναι ο Αλέκος. Και νομίζω ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτών που τον ψήφισαν. Προς το παρόν, για να δούμε. Θα ήθελα, παρακαλώ, να μου δείξετε και μία ακόμη. Μία γυμνή. Όχι, μία φωτογραφία ενός αλλοδαπού πολιτικού. Όχι. Αλλοδαπός. Ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Όχι. Μα δεν έχει αμερικάνικο διαβατήριο. Αυτός είναι ο πρόεδρός μου. Ποιος είναι αυτός, τον ξέρεις? Είναι ο Μποτσουάνο, πρέπει να είναι. Είναι ο πρόεδρος της Μποτσουάνο, ο Φέστους Μογκάε, που παραλίγο να μας πέσει σήμερα στο κεφάλι. Το αεροπλάνο το έπαθε βλάβη πάνω από την Αττική και παραλίγο να έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, επειδή σου είπα πριν ότι σου βρήκα λύση, επειδή είπες ότι θες να φύγεις από την Ελλάδα, την νεοφιλελεύθερη, και θες να πας στη Ζιμπάμπουε, να, Μποτσουάνο, ο πρόεδρος είναι εδώ. Ξέρετε, αυτά είναι, μας τα ρίχνει ο Θεός, τα λέγαμε, όποιος πιστεύει, ας πούμε. Ο πρόεδρος πάντως είναι εδώ, άμα θέλεις, μπορείς να τον συναντήσεις. Και νομίζω δεν έχει φύγει ακόμα. Λοιπόν, σου είπα, σου βρει καλή. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί δεν πρέπει να ρωτάμε μόνο για τους άλλους. Να έρθουμε και σε τηλεοπτικά πρόσωπα, τα οποία έτσι ο κόσμος πάρα πολύ τα βλέπει και ίσως τα ξέρει και περισσότερο από όλους τους προηγούμενους. Λοιπόν, τώρα από ποιον θα ξεκινήσεις? Μην πεις δρομόλογο. Από μένα θα ξεκινήσεις. Α, από μένα και τώρα... περιμένω κιόλας. Τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση. Α, έτσι, μα πώς, δεν θα έρθει σε δύσκολη θέση ή σε δύσκολη θέση. Να κοιταχτούμε λίγο πιο. Τι έλεγε, παιδάκι μου. Μην πει τίποτα καλό, πολύ καλό τώρα και γίνουμε ρεζίλοι και νομίζουν ότι είναι στημένο. Ούτε καλό ούτε κακό, δεν μπορώ να πω. Θέλω να γνωριστούμε, δεν σε ξέρω καλά. Δηλαδή είναι δύσκολο να βγάλω. Πώς. Έκανα μια προσπάθεια. Ζωδιακά που είμαστε. Ζωδιακά, γιατί εμένα το ζώδιο μου σήμερα δεν είναι καλό. Το δικό σου. Τι ζώδιο είσαι εσύ? Εγώ είμαι υδροχό. Και δεν πάει καλά σήμερα. Όχι, έχω την Αφροδίτη στους πιθήκους. Τη σελήνη μου.
Εγώ δεν ξέρω. Μισή. Δεν τα έχεις ψάξει αυτά. Όχι, δεν ξέρω που έχω κουταμάρες την Αφροδίτη. Αυτά, ναι, κουταμάρες. Δεν θα πεις τίποτα για μένα. Όχι, μωρέ, δεν μπορώ να πω τώρα. Τι να πω. Καλό να πω θα φανεί γλυψηματικό. Αν πω κακό θα είναι αγενές. Δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση. Οπότε εγώ την έκανα την υποχρέωσή μου. Είπα πες κάτι για μένα και ήσουν ελεύθερος να πεις και κάτι που θα βάζαμε μπιπ. Ό,τι ήθελες δεν το πες. Λοιπόν, Χατζηνικολάου, γιατί τον Νίκο τον Χατζηνικολάου τον έχεις και στο πρόγραμμά σου. Ναι. Τον αναφέρεις. Είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι νταλαροειδές. Δηλαδή είναι από αυτούς που δεν έχουν χιούμορ, που έχουν κάποιες φιλοδοξίες που κάποια στιγμή ξεφεύγουν από τα. Δηλαδή, πώς τώρα... το ξέρεις, τον γνωρίζεις προσωπικά. Δεν τον γνωρίζω. Όχι, δεν τον γνωρίζω και ούτε. Γιατί ο Νεδίτης γεννιέται και πεθαίνει, έτσι πρέπει να πω. Οι Νεδίτες είναι αυτοί που έχουν φέρει τη Βανδύ και τη Βύση στα πανεπιστήμια. Δηλαδή ένα χάλι μαύρο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ο Χατζηνικολάου. Δεν πάει καλά γιατί έχει αυτά τα Άνκουρμαν, είναι τώρα πολλά. Ήταν και στο γουριό του Άνκουρμαν, πες και τένις. Νικουλάκη, πες και τένις. Πάντως πρέπει, μάλλον το είναι περήφανη, ας πούμε. Έχει ανέλθει την πυραμίδα της εξουσίας. Μπράβο, Νίκο μου. Αλλά θα φάει τη σκόνη μας σήμερα από τι μιλές, από HGP. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, εγώ χρειάζεται να την πατήσουμε. Καλά, όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Ο Νίκος Ευαγγελάτος. Δεν βλέπεις τις εκπομπές. Δεν τον έχει. Τετάρτη, όχι, δεν το βλέπω. Ο Νίκος Ευαγγελάτος. Τετάρτη, όχι, δεν το βλέπεις. Ξέρεις πότε είναι όμως. Ναι, ναι, ναι. Πώς δεν ξέρω. Τα ξέρω όλα. Παρακολουθώ πάρα πολύ. Και τηλεόραση και τώρα ειδικά παρακολουθώ σκουπιδοκάναρα του εξωτερικού. Που είναι χειρότερα από τα δικά μας. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Την έχει άσχημα ο Ευαγγελάτος τώρα γιατί μπορεί να τον διώξουν από τον Α. Γιατί, μια χαρά γιατί, πάει. Δεν ξέρω, επειδή είναι λόγω Τατιάνας. Υπάρχει αυτή η διαμάχη με τον Αντένα. Με πήρε ο Μήνας τηλέφωνο εμένα εδώ ο πρόεδρος. Όχι, πριν έρθω και μου είπε ότι είναι αυτός ο πόλεμος, ξέρεις, είναι στημένα όλα αυτά. Ο πόλεμος που γίνεται ναι. Για να μην γίνει. Και σε πήρε τηλέφωνο. Με πήρε ο πρόεδρος. Δεν θα πω τώρα τι μου είπε. Ναι, πώς. Και μόνο που είπες ότι σε πήρε ο πρόεδρος, τι σου είπε. Να τα πω. Ναι. Ότι πρέπει να το χτυπήσουμε αυτό που είχα τον Νικολάο. Και να βγει τέταρτος. Έχει δίκιο που έχει μανία καταδίωξη ο Χατζηνικολάου. Το κατατρέχουν όλοι, δεν τον αφήνουν να προκόψει. Λοιπόν, βγάλτε τον Νίκο τον Ευαγγελάτο τώρα. Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Πάμε να δούμε το Μάκη. Ο Μάκης. Ο Μάκης πρέπει να σε αρέσει. Μ' αρέσει ο Μάκης. Ναι. Μόνο να πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει όταν φοράει κουστούμι, δεν του πάει καθόλου. Ναι. Το κουστούμι τον γιο. Δεν του πάει. Τι σ' αρέσει το Μάκη. Με το Μάκη θέλω να σου πω ότι έχουμε πάει μαζί φαντάρι αυτές τις δύο μέρες που πάμε. Μόνο δύο μέρες πήγε και ο Μάκης. Ναι, πήγαμε μαζί με τον Μάκη. Και όσο και δεν είναι θέμα ο χρόνος. Ο χρόνος είναι σχετικός. Τα είχε πει ο Αϊνστάιν, τα λέω και εγώ και κουράζω και είναι και αργά. Ο χρόνος είναι σχετικός. Και μια μέρα να πας και δύο ώρες να πας και 15 μήνες να πας. Είναι τόσο άγρια και τόσο. Έτσι λες εσύ για πες αυτές οι φιλίες που μένουν. Για πες αυτούς που έχουν πάει δύο χρόνια. Δεν ξέρω, πάντως εγώ να φυλάω φοιτείες στο Αφγανιστάν δεν πάω. Με το Μάκη έχουμε αυτό. Ξέρεις, φιλήσα το στρατό. Τώρα στα αλήθεια είσαι μαζί στο στρατό. Α, ναι. Ναι, ναι. Είμαστε 54 κιλό. Πώς ήταν ο Μάκης στο στρατό. Τις δύο μέρες που πήγαμε. Δεν προλάβαμε να γνωριστούμε. Ήμουνα με κάτι περίεργους εκεί. Εντάξει. Από τότε δεν έχουμε. Έχουμε κάποια φορά συνεργαστεί στον Οχ FM που είχε κάνει ο Μάκης με κάποιους άλλους στην Αθήνα. Και είχες δικιά σου εκπομπή. Είχα εκπομπή εκεί. Μάλιστα, λοιπόν. Θέμος Αναστασιάδης. Μ' αρέσει το χιούμορ του Θεού μου πολύ. Μ' αρέσει και αυτή η κόντρα που έγινε τώρα. Σ' αρέσει, ε? Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται, δηλαδή. Μου έλεγες πριν στις διαφημίσεις ότι σ' αρέσει πάρα πολύ και το διαφημιστικό ναι, τρέιλερ. Το τρέιλερ είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που βγάζει γλώσσα μέσα από την τουαλέτα. Από τον... Ναι, σου πάει αυτό το τρέιλερ. Θα μπορούσε να το έχεις κάνει και εσύ. Όχι, μ' αρέσει και το προηγούμενο που είχε κάνει και ένα άλλο προηγούμενο που έκανε του Κουφοντίνα, που κοίταγε τις κάμερες όταν πήγαν τα Τσερόκι. Πολύ ωραία, είναι ωραία αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, σου πάει ο Θέμος Αναστασιάδης και κάνει μια πρόβλεψη. Θα πάει πάρα πολύ καλά τώρα εδώ, στον Αντένα. Πώς το βλέπεις? Φοβάμαι το Κρατζαφέρι. Κρατζαφερέικο. Είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος όμως. Φοβάσαι γενικώς την οικογένεια. Κρατζαφερέικο, η οικογένεια είναι επικίνδυνη αυτή. Τώρα θα τη δούμε. Και το χέρι μπαίνει παντού. Έχω και άλλα δύο πρόσωπα εδώ. Τι είναι αυτό? Όπως σηκώνει το χέρι-χέρι, αλλά. Α, ο Γιώργος ο Καρτζαφέζηλης. Λοιπόν, Γρηγόρης Αρναούτογλου, τον βλέπεις τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου? Δεν τον έχω δει καθόλου, δεν μου πάει.
Δεν Γιατί? Μου πάει. Τον έχω ακούσει σε μια συνέντευξη. Ό,τι πάει στον πολύ κόσμο, εσένα δεν σου πάει. Μα δεν το βλέπει πολλοί κόσμος. Μα δεν είναι κριτήριο αυτό. Ο κόσμος διαλέγει κάποιον για κάποια περίοδο, μετά μπορεί να τον πετάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι το έχω κάνει όταν ήμουν στο ραδιόφωνο, που κάνω κάποιες ψεύτικες συνεντεύξεις. Ναι. Και οπότε ακούω τις κανονικές συνεντεύξεις για να κάνω τις ερωτήσεις τις ψεύτικες. Μου φάνηκε λίγος και έτσι. Ή μη μαθείς, δεν ξέρει αγγλικά. Θα μου πεις πολλά, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Αλλά έχει πάρει συνέντευξη από τον Μπέρκμαν, ο μοναδικός. Λοιπόν, θα πήγαινε στην εκπομπή της Τατιάνας, της δικιάς μας. Με τίποτα. Γιατί? Με τίποτα. Γιατί πάω, είπα στην τηλεόραση, Τατιάνα. Πρέπει να περνάει ο άντρας της, ο Νίκος Ευαγγελάτος. Που περνάει άσχημα. Αλλά έχουν ένα καλό, δουλεύουν πολύ, οπότε δεν θα πολύ βλέπω. Είναι άγρια. Μια χαρά είναι. Το πιο άγριο που έχει κάνει και πραγματικά μου κόψε την ανάσα ήταν όταν έδειχνε το γάμο της και πάτησε με το πόδι σε κοντινό τον άντρα. Δηλαδή μιλάμε. Πολύ αγριάδα. Πολύ αγριάδα. Πολύ αγριάδα. Ενώ εσύ που την πήρες και την κρέμασες στο τζάμι του αυτοκινήτου. Δεν είναι παραδοσιακό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εσύ δεν ήσουν καθόλου άγριος. Μάλιστα, λοιπόν. Και να πούμε και για μερικούς καλλιτέχνες τώρα. Να πούμε. Λοιπόν. Μόνο γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε. Πού να πάμε, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το διαφημιστικό, δεν έχουμε. Δεν το έχουμε ακόμα, περίμενε. Λοιπόν. Αντώνης Ρέμος. Ο Ρέμος, αυτό το παιδί, ρε παιδιά, δεν στεριώνει. Ο Ρέμος γιατί, λένε το Ρέμο και σου βάζουν τη Στεφανίδου, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δηλαδή μη στεραφταίω εγώ, ας πούμε. Χώρισε και με τον Χατζηγιάννη, από ό,τι έμαθα τώρα, ξέρεις τίποτα παραπάνω. Το σχήμα. Το σχήμα αυτό. Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Να, ο Χατζηγιάννης. Να το. Εξαιρετικός. Εξαιρετικοί τραγουδιστές και οι δύο. Πήγες να πεις κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές και οι δύο. Όπως μια φίλη μου είπε, είμαι τόσο κουρασμένη που δεν μπορώ να ανοίξω τα πόδια μου. Ενώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λοιπόν, Σάκης Ρουβάς. Και θα σου πω κάτι για τον Σάκη τον Ρουβά. Τον έχεις γνωρίσει. Εγώ τον ξέρω καλά, ναι. Και όταν σου είπανε να έρθεις εδώ για συνέντευξη. Είχαν μια ιδέα συνεργάτες μου να είναι ένα-δύο ακόμη συνάδελφοι εδώ μαζί μου και είπες όχι, θέλω σαν το Σάκη το Ρουβά. Πώς σου ήρθε να πεις θέλω σαν το Σάκη το Ρουβά ειδικά? Γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί σου έβαλε την Παναγία ο Σάκης, δεν έβγαζες. Ναι, όχι, δηλαδή, σε τρέλανε. Τώρα θα είναι ωραία, αλλάξτε κανάλι, πηγαίνετε στον Άλφα να δείτε τις ερωτήσεις, τις τρομερές που θα κάνει στη Δύση. Να μην το χάσουν γι' αυτό. Εμείς τα αστεία τα πάμε, εντάξει. Είσαι αφόρητος, λοιπόν. Κέτι Γαρμπή. Αχ, με την Κέτι μοιραζόμαστε. Hi, Κέτι. Μοιραζόμαστε το ίδιο καμαρίνι. Δηλαδή δεν το είχα αλλάξει το καμαρίνι που είχε εκείνη. Πού ήταν, στο μαγαζί που πριν, εσύ τώρα έχεις την παράσταση, ήταν πριν η Γαρμπή. Ναι, και το είχα αφήσει έτσι. Υπάρχει και μια οικονομική στενότητα, όπως θα ξέρεις, τη νύχτα γενικότερα. Και χρησιμοποιούμε το ίδιο ντεκόρ, το ίδιο καμαρίνι δηλαδή. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Δεν έχεις αλλάξει. Έχουμε τον ίδιο ντεκορατέρ. Τρεις ήταν αδερφές που μας το φτιάξαν. Και ethnic με στοιχεία individual, δικά μου, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, Άντζελα Δημητρίου. Αχ, η Άντζελα. Είναι η αδυναμία σου, νομίζω. Ναι, μ' αρέσει η Άντζελα, μ' αρέσει. Έχει αυτό το που τρέφεται με είδη γυνής, που είναι άσφαλτος η ίδια, που είναι σωστά αυτά. Εδώ είναι με το ντρούπι. Με τον άντρα της το λένε Σνούπι. Καλά, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, διαφημίσεις παρακαλώ πολύ. Διαφημίσεις και μετά εδώ πάλι. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τώρα θα πρέπει να κάνουμε μία σωστή αποχώρηση από το γυαλί. Να φύγουμε. Θα φύγουμε με σωστό τρόπο όμως, ναι. Έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ξαναβγεί στην τηλεόραση? Φέτος όχι. Φέτος όχι. Είσαι ντίβα όμως. Πάμε μια φορά το χρόνο. Πέρσι δεν πήγα πουθενά. Πέρσι δεν πήγες πουθενά. Να σου πω, πώς θα ήθελες να καληνυχτήσουμε? Να καληνυχτήσουμε με ένα τραγουδάκι. Θα ήθελα να τραγουδήσω. Ωραία. Κάτι ακαπέλα. Αλλά πριν. Όχι που να χρειάζεται μπιπ. Όχι. Μην τρομάζει. Θα πω ένα πολύ. Ένα ριζίτικο θα σου πω. Αφού ζητήσουμε συγγνώμη και οι δύο, και νομίζω και εκ μέρους, ζητήσουμε από τον Νίκο Χατζηνικόλαο. Αν παρελπίδα, ο Μιγέννη τον έχουμε περάσει σε ακροματικότητα. Σε παρακαλώ πολύ. Και να κλείσω με ένα τραγουδάκι, επιτρέψτε μου.
Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λαφιά μου με, λαφιά μου με ρωμένα, πεςτε μου που νητόπισας, πεςτε μου που νητόπισας, πεςτε μου που νητόπισας. Πούνε τα χι, πούνε τα χι, η μαδιά σας αγρίμια κι αγριμάκια μου. Λοιπόν, έχεις καταπληκτική φωνή και επειδή όταν ξεκίνησα είπα ένας καλλιτέχνης που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, είσαι πολύ καλός τραγουδιστής όμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες απόψε. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα μπιπ και για τα μη μπιπ και για αυτό το αίσθημα που χαρήκαμε, γελάσαμε και να ζητήσουμε και συγγνώμη από κάποιους που πιθανόν να στενοχώρησες. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.